Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε Κυριακή σήμερα, 20 του Φλεβάρη και είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά για την μια μισή επόμενη ωρίτσα. Σε αυτή την εκπομπή φυσικά ως ήθιστε θα μιλήσουμε για τις αστρολογικές προβλέψεις με τη βοήθεια της Μαρίας Μαρίνα Σεραφιμίδου και με τις αγγελικές κάρτες Ταρό, ενώ θα μας έχει και μια μικρή έκπληξη μέσα στο βίντεο. Ο Παναγιώτης Χατζόπουλος θα βρίσκεται εδώ κοντά μας για να συζητήσουμε για περίεργα φαγητά από όλο τον κόσμο, ενώ θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα ωραίο βίντεο που αφορά τις extension βλεφαρίδες, με το οποίο θα δούμε έτσι τον τρόπο που περνιούνται οι βλεφαρίδες, Μιχάλη μου, η extension, με λόγκο όχι, αλλά με έναν άλλο πολύ ωραίο τρόπο. Και φυσικά σε αυτό θα μας βοηθήσει και θα μας μιλήσει η αγαπημένη μου Σοφία από το Λεμαΐδα. Θα μαγειρέψουμε, σίγουρα, αυτό θα γίνει. Ορίστε, πιτένι θα μαγειρέψουμε, ακριβώς, ξέρεις, το γνωστό, επειδή το ζητήσανε. Προβατίνας μπέργκερ. Μπέργκερ με κιμά από προβατίνα. Έχετε ξαναφάει? Έχεις φάει κιμά από προβατίνα, Μιχάλη? Κι εγώ. Λοιπόν, και φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να δούμε και ωραία περίεργα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο και συγκεκριμένα θα δούμε έτσι κάποια θέματα που απασχόλησαν το βιβλίο Guinness και που περάστηκαν στις σελίδες αυτού του βιβλίου γενικότερα. Ναι, καταλαβαίνετε ότι σήμερα είναι Κυριακή, η ορεξούλα δεν υπάρχει, κάπου έχει αφαιθεί. Γενικώς αυτό το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει. Γενικότερα δεν ξέρω αν θα έρθουν οι απόκριες, αν κάπως αλλάξει λίγο η ψυχολογία. Θα αλλάξει, Μιχάλη, η ψυχολογία με τώρα την αποκριά, την Τσικνοπέμπτη. Θέμα για Τσικνοπέμπτη, εγώ γιατί δεν έκανα αυτή την εβδομάδα που έρχονται οι αποκριές. Μήπως να βάλουμε έτσι ένα εκτακτό μέσα. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να δούμε όμως τι συνέβησαν σήμερα, 20 του Φλεβάρη, και στιγμάτισε την ιστορία μας στο βίντεο που ακολουθεί και έχω επιμεληθεί εγώ ίδια. Τι συνέβη λοιπόν σαν σήμερα, ποια είναι τα σημαντικά γεγονότα από την Ελλάδα και τον κόσμο που έγιναν σαν σήμερα 20 Φεβρουαρίου? Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Το θέμα του φετινού εορτασμού είναι επιτυγχάνοντας την κοινωνική δικαιοσύνη μέσω της νόμιμης απασχόλησης. Στόχος της συγκεκριμένης ημέρας είναι η προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με διεθνείς δράσεις η φτώχεια, η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός μέσα σε μια ανοιχτή και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική αρμονία και την ισότητα των πολιτών ενός κράτους. Σαν σήμερα το 1822 πραγματοποιείται η Ναυμαχία των Πατρών, ελληνικό στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη, στον οποίο μετέχουν 21 ιδρέικα, 20 σπετσιώτικα και 16 ψαριανά πλοία κατά ναυμαχή τον τουρκικό στόλο υπό τον Καραπεπέ Αλή. Το 1987 το μπαλέτο του Πιόρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι «Η Λίμνη των Κύκνων» κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Μπολσόι της Μόσχας. Σαν σήμερα το 1913, ο ελληνικός στρατός σφίγγει τον κλειό του γύρω από τα Ιωάννινα. Το βράδυ, οι Τούρκοι ζητούν συνθηκολόγηση. Σαν σήμερα το 1944, Νορβηγοί αντάρτες βυθίζουν στη Βόρεια Θάλασσα οχηματογωγό με το οποίο οι Ναζί μεταφέρουν όλα τα αποθέματά τους σε βαρύ είδωρ, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν καθοριστικά οι προσπάθειες του Χίτλερ να κατασκευάσει πρώτος την ατομική βόμβα. Το 1992 ιδρύεται η Αγγλική Premier League μετά από απόφαση των διοικήσεων 22 ομάδων που αγωνίζονταν την περίοδο του 1991-92 στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας με σκοπό τη διοργάνωση του πρωταθλήματος και τη διαπραγμάτευση των οικονομικών συμφωνιών που το αφορούν από τις ίδιες τις ομάδες.
Ενώ, σαν σήμερα το 2015, η Ελλάδα και οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης καταλήγουν σε συμφωνία για την παράταση της Δανειακής Σύμβασης κατά 4 μήνες, κοινώς το δεύτερο μνημόνιο, έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις στο Eurogroup. Μάλιστα, αφού ενημερωθήκαμε και για τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, είδαμε και την Παγκόσμια ημέρα λέει κοινωνικής δικαιοσύνης, να δούμε εμείς πότε θα δικαιωθούμε. Ήρθε η ώρα να καθίσω εδώ λίγο έτσι αναπαυτικά για να σας πω πως έχω προσφορές στο κατάστημα MedPlay στην πόλη της Κοζάνης, επί της Φιλίππου. Μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη ποικιλία σε είδη, πώς λέγονται αυτά τα είδη, ιατρικά. Ιατρικά και παραϊατρικά είδη. Ορθοπαιδικά, είδη, πώς, αναλώσιμα, ναι, και φυσικά γάντιες, μάσκες, αντισηπτικά και ούτω καθεξής. Αντισηπτικό 500 ml, μόνο 2,70. Δεκάδα μάσκα της FFP2, αυτές τις καλές που δεν κολλάς τον COVID με αυτές, σε ό,τι χρώμα θέλεις, 3,90. Μιλάμε για ξεφτελιστική τιμή, ούτε 40 λεπτά δηλαδή η μάσκα. Που μεμονωμένα θα τη βρείτε έξω στο εμπόριο 1,5 ευρώ και 2. Και σε διάφορα χρώματα, όχι μόνο λευκές και μαύρες. Επίσης, λευκές μάσκες, τις μάσκες τις κανονικές, τις χειρουργικές, που και λέω λευκές, στην 50 από 3,5 ευρώ. Οι 50 οι χειρουργικές οι μάσκες. Και γάντια, σε μεγάλη ποικιλία, από 4 ευρώ τα 100. Εντάξει. Μιλάμε για σούπερ προσφορές. Το κατάστημα MedPlace βρίσκεται στην οδό Φιλίππου, στην πόλη της Κοζάνης και σας περιμένει σε ώρες καταστημάτων για να σας εξυπηρετήσει. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και το σχετικό σπότ σε πάρα πολύ λίγο. Ενώ θέλω να ευχαριστήσω το πρατήρι υγρών καυσίμων Ταρτάρας και ΣΥ ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ στην πόλη της Κοζάνης και που διαθέτει και υπερσύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων, την εταιρεία Pitennis Bros φυσικά με τα υπέροχα προϊόντα Pitennis. Εγώ πήγα χθες σούπερ μάρκετ και πήρα προϊόντα. Πιτένης. Και τώρα να κάνω και μία έκκληση στον κύριο Πιτένη, στον Δημήτρη και στο Στέλιο, να μας στείλουν εδώ πέρα προϊόντα να κάνουμε και ένα διαγωνισμό, γιατί θα δώσω και μάσκες. Την άλλη εβδομάδα, όλα τα κουτιά μάσκες που θα έχω εδώ πέρα, θα σας τα μοιράσω. Θα μοιράσω μάσκες, θα δώσω αντισηπτικό, θα δώσω πάρα πολλά δωράκια. Να δώσω και από Πιτένη εταιρεία, να δώσω τη ροκαυτερή, να δώσω τζατζίκι, να δώσω τι άλλο να δώσω. Σαλάτες Πιτένης, ωραίες και γευστικές. Και φυσικά τα καταστήματα Fanny Bunny σε Κοζάνη, το Αλαμαΐδα, Καστοριά και Ιωάννινα και το ηλεκτρονικό τους κατάστημα www.fannybunny.gr. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πάρω λίγο ενέργεια τώρα και για να πάρω ενέργεια θα δώσω το λόγο στην αγαπημένη μου τη Μαρία Μαρίνα Σαραφιμίδου να με ενημερώσει για τι πρόκειται να γίνει στο ζώδιο του Ταύρου. Τι λένε οι αγγελικές κάρτες ταρό, ποια κάρτα θα τραβήξει, τι θα γίνει τέλος πάντων στον Ταύρο την εβδομάδα που μας έρχεται, θα είναι καλύτερη ή θα είναι σαν την προηγούμενη. Γιατί να είναι σαν την προηγούμενη, να μην την ξεκινήσω καν. Να κάτσω στην προηγούμενη. Δεν χρειάζεται να την ξαναζήσω. Λοιπόν, Μαρινάκη, ο λόγος σε σένα και επιστρέφουμε εδώ. Καλησπέρα σας, τι μου κάνετε. Είμαι η Μαρίνα Σεραφιμίδου και όπως πάντα, εδώ από τη συχνότητα του Flash TV και με παρέα μου την αγαπημένη μου Λίτσα από το Like, θα σας πω τις εβδομαδιαίες προβλέψεις ταρό και αστρολογικά και από τις κάρτες και σας έχω πάλι να δούμε και από τις Love Cards τι θα πέσει για το κάθε ζώδιο. Ελπίζω να είμαστε όλοι καλά, θέλω να είμαστε όλοι καλά, υγιείς, όμορφοι, λαμπεροί και τι να πω, ελπίδα παιδιά, ελπίδα, έρχεται άνοιξη. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τον αγαπημένο μας κρύο. Τι έχουμε να δούμε λοιπόν αυτή την εβδομάδα? Με το 5 της γης αρχίζουμε αγαπημένο μου κρέε. Που σημαίνει ότι υπάρχει αυτή η ανασφάλεια που σε γενικές γραμμές υπάρχει σε όλους. Εσύ λιγάκι έχεις μια περισσότερη ανασφάλεια με τα χρήματα εννοώ. Οπότε και κάποιους φόβους μπορεί να έχεις. Μας λέει εδώ πέρα ότι μπορείς να βοηθηθείς από κάποιους ανθρώπους αν τους ζητήσεις την βοήθειά τους. Και βέβαια προσπάθησε αυτό που θα κάνεις να το κάνεις με μία σοφία, σοφία πνεύματος εννοώ, όχι όνομα. Οπότε κάποια στιγμή δηλαδή που θα θέλεις να κάνεις κάποια πράγματα που θα χρειαστείς βοήθεια ή θα σκεφτείς να κάνεις πράγματα για να βελτιώσεις και τα οικονομικά σου και για να μην σε πιάνουν αυτοί οι φόβοι,
να το κάνεις έτσι, να το σκεφτείς καλύτερα και να έχεις μία σοφία στις πράξεις σου. Αυτό βέβαια δείχνει πιο πολύ, ας το πούμε, μία απασχόληση, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για τα συναισθηματικά σου. Επίσης, θα σου πω για σένα ότι σου βγήκε αυτή η καρτούλα από τις, το Sexual Union, που θα το πούμε έτσι αναζώδιο για να τα λέμε κιόλα, που σημαίνει ότι δώσε χώρο σε κάποιο άτομο που εσύ αγαπάς, γιατί πραγματικά είναι σαν να έχετε μεγάλο δέσιμο μεταξύ σας και πραγματικά εκεί θα βρεις την τελειότητα που εσύ ίσως χρειάζεσαι στο συναισθηματικό σου κομμάτι. Πάμε στους Ταύρους. Τι μου βγήκε η τράπουλα, θα βάλω αυτό. Λοιπόν, πάμε με το 7 της γης, πάλι γη. Λοιπόν, έχουμε εσύ, Ταύρε μου, καλά έκανες ό,τι έκανες, πήρες λίγο τα πάνω σου ή μάλλον τα παίρνεις τα πάνω σου, γιατί έκανες καλή δουλειά και πολύ καλή δουλειά τις προηγούμενες ημέρες, μήνες, δεν ξέρω και εγώ τι. Αν θέλεις μπορείς να πάρεις λίγο το χρόνο σου, γιατί βλέπω ότι κουράστηκες εδώ και οπότε να ξαναπροχωρήσεις, γιατί η ανησυχία σου είναι λίγο περιττές. Οπότε καλό είναι πριν δράσεις, που εκεί θα δεις ότι θα τα πας καλά και οι ανησυχίες και οι φόβοι σου δεν θα είναι περιττές, οπότε πάρε και το χρόνο σου. Για να δούμε και την καρτούλα σου για τα αισθηματικά σου, που μας λέει το My Beloved. Ο αγαπημένος μας. Λοιπόν, εσύ ίσως να κάνεις σκέψεις ότι το άλλο άτομο που σε ενδιαφέρει να μην είναι ψυχικά μαζί σου, αλλά θα το ήθελες πάρα πολύ, θα ήθελες να είναι και ψυχικά και πνευματικά, για να είστε πάντα ενωμένοι. Καλό θα είναι λοιπόν ότι αυτό δεν συμβαίνει, είναι μόνο στο μυαλό σου και γιατί το σκέφτεσαι δεν ξέρω. Και αν έχει χαθεί λίγο αυτή η φλόγα, τελικά τίποτα λέει δεν έχει χαθεί, αν το ξαναδείς με διαφορετικό μάτι. Ωραίο και αυτό. Πάμε να δούμε τους διδύμους. Με τον Ερημίτη, έχεις μείνει μόνο σου, τι έχεις κάνει εκεί πέρα, διδυμάκι μου. Διδυμάκι μου καλό. Λοιπόν, αφιέρωσε χρόνο σε σένα. Αφιέρωσε σε μια ήρεμη σκέψη ή δούλεψες πάρα πολύ, έχεις κουραστεί. Θέλει ένα διαλογισμό όπως και να τον κάνεις εσύ, είτε από βιβλίο, είτε το να κάτσεις λίγο μόνος σου, να ξεκουραστείς, να δεις τα πράγματα με διαφορετικό θέμα ή αν έχεις ένα πνευματικό. Και αυτό που σου λέει ότι είναι ανακάλυψε τον εαυτό σου. Δώσε χρόνο στο να ανακαλύψεις αυτά που θέλεις και να μπορέσεις να πας και παρακάτω για να μην το κάψεις, που λέμε. Η καρτούλα σου, εδώ με τα δύο πρόσωπα πολύ ωραία, που λέει playfulness, που σημαίνει ότι το να γελάς, κοίταξε πώς ταιριάζει κιόλας, το να γελάς είναι η καλύτερη θεραπεία που μπορείς να έχεις. Πραγματικά μπορείς να γελάς και με το τέρι σου, που είναι πάρα πολύ ωραία, και να θυμάσαι ότι η αγάπη είναι ο μεγαλύτερος healer, δηλαδή που κάνει, να το πω, μας γαλινεύει και μας κάνει να νιώθουμε καλά, μας κάνει καλό, πολύ καλό, είναι σαν μια θεραπεία, μας θεραπεύει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε τους καρκίνους με το 5 της φωτιάς. Που σου λέει εδώ, καρκινάκι μου, έχεις ολοκληρώσει κάποια πράγματα και αν δεν τα έχεις ολοκληρώσει θα γίνουν και αυτά. Κάποιες λεπτομεριούλες μπορεί να είναι και κάποιες συγκρούσεις με κάποιους άλλους, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Ο Άρης έχει γυρίσει ήδη ορθόδρομος και μπορείς να κάνεις και νέα ξεκινήματα. Πάμε να δούμε και την καρτούλα σου, που σου λέει εδώ ότι σκέψου ότι όλα αυτά που δεν συμβαίνουν δεν είναι, μπορεί και να μην είναι πραγματικά αυτά που συμβαίνουν και τα σκέφτεσαι ή που δεν συμβαίνουν στην πραγματικότητα, οπότε μπορείς να φτιάξεις να κάνεις ένα διαλογισμό ή να σκεφτείς ένα δωμάτιο κατά κάποιον τρόπο με φως που να σε περιβάλλει και να σου δίνει τις ευκαιρίες που θα ήθελες εσύ
να έχεις για την σχέση σου. Για τη σχέση που ήδη έχεις ή για τη σχέση που θα ήθελες να έχεις. Να κάνεις ένα διαλογισμό με ένα δωμάτιο γεμάτο φως. Θα μιλήσουμε και σε άλλα, έτσι, αν το θέλετε. Και μπορείτε να με παίρνετε και τηλέφωνο, να σας πω πώς μπορούμε να κάνουμε διαλογισμό και αν θέλετε να το κάνουμε και διαδικτυακά. Πάμε στα λιοντάρια μας γρήγορα, γρήγορα. Τώρα μου ήρθε αυτό με το διαλογισμό. Βασίλισσα της Φωτιάς. Λοιπόν, αυτή την εποχή μπορείς να πλώσεις τα φτερά σου, δεν σε κρατάει τίποτα πίσω, που σε κράταγε ίσως το... Βασικά αυτό είναι ένα γενικό που λέω για όλους, γιατί όλοι οι λέοντες δεν θα είναι έτσι. Κάποιοι θα είναι πιο στριμωγμένοι, κάποιοι δεν θα είναι. Οπότε, εσείς που δεν θα είστε στριμωγμένοι, είναι πολύ καλός ο καιρός για να πλώσεις τα φτερά σου, για να δεις τον εαυτό σου, να έχεις μια αυτοπεποίθηση, να μην τον υποτιμάς, να διεκδικήσεις την ανεξαρτησία σου, να διεκδικήσεις πολλά πράγματα και βέβαια θα είσαι και πολύ δημιουργικός. Και να δούμε και την καρτούλα σου εδώ, από τις Love καρτούλες, που σου λέει μην παίρνεις αποφάσεις βασισμένες σε ένα ένστικτο που νιώθει λίγο, ας το πούμε, όχι και τόσο δίκαιο, δηλαδή ένοχο, όχι δίκαιο, ένοχο. Γιατί αυτό που σκέφτεσαι μπορεί καμιά φορά να γίνει και πραγματικότητα, διότι οι σκέψεις που κάνουμε είναι, μπορεί πραγματικά να γίνουν και σε πραγματικό χρόνο. Οπότε άσε τις περίεργες σκέψεις και τις αποφάσεις που ίσως θα ήθελες να πάρεις, σκέψοντες με λίγο αποφασιστικότητα αλλά με σοφία και θα δεις πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι για όλους καλά ή για άλλους άσχημα, όμως αυτό που είπα ισχύει για τα λιονταράκια μας. Και πάμε στους Παρθένους με τον υπότι του νερού. Συνέστημα. Επιτέλους μια κάρτα με συνέστημα. Λοιπόν, έρωτας, πρόταση γάμου. Καλέ, θέλετε να κάνετε πρόταση γάμου ή θα σας κάνουν πρόταση γάμου, αγαπημένα μου παρθενάκια. Πραγματικά, θέλω να πω ότι το 2022 είναι ένας πολύ ερωτικός χρόνος για εσάς. Πολύ θα παντρευτείτε, θα βρείτε το άλλο σας μισό, θα κάνετε πολλά πράγματα. Αυτό είναι γενικό για όλους τους παρθένους και μας το λέει και εδώ ότι από αυτή την εβδομάδα δέχεστε πολύ ωραίες προτάσεις, ίσως και να επισημοποιήσετε μια σχέση ή και να βρείτε ή και να εξισορροπήσετε και κάποια αισθήματα για όσους είναι σε μια θέση. Και βέβαια κοινωνικό, κοινωνικές εκδηλώσεις και βγαίνετε έξω. Η καρτούλα σας, τις Love Letters, και τι σου λέει εδώ. Εδώ σου λέει ότι πολλές φορές κάποια πράγματα ίσως να μην τα καταλαβαίνεις γιατί πραγματικά γίνονται. Αλλά αυτό γίνεται όμως γιατί το θέλει το σύμπαν. Το σύμπαν συνωμοτεί για αυτά τα πράγματα που εσύ δεν καταλαβαίνεις γιατί γίνονται. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά που γίνονται στην ζωή σου, δέξου τα με μια στοργή και μια ευλαβικότητα, γιατί όλα θα πάνε πολύ καλά σύντομα. Τι ωραία κάρτα κι αυτή, παιδιά. Ωραία. Για να δούμε τι θα κάνουμε εμείς οι ζυγοί. Λοιπόν, για τους ζυγούς μας τώρα. Ο ακόλουθος του νερού, συνέστημα και εδώ. Μπράβο μας λοιπόν. Καινούριο πρόσωπο μπαίνει στη ζωή σου. Αυτό είναι για τους αδέσμευτους. Και για όσους θέλουν. Σε μία σχέση λοιπόν που ίσως να υπάρχει, θα μπει σε μία νέα φάση. Καινούρια ξεκινήματα. Ο Ερμής, είπαμε, είναι ορθόδρομος, θα ορθοδρομήσει και σε λίγο και η Αφροδίτη, οπότε τελικά τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά για σένα. Και βέβαια να πούμε ότι αυτή την εποχή σκέφτεσαι περισσότερο με το ένστικτό σου και καλά κάνεις, γιατί έχεις αυξημένες έτσι, ικανότητες που θα μπορέσει αυτό να σε βοηθήσει και να πάρεις και τις σωστές αποφάσεις. Πολύ ωραία και αυτή η καρτούλα. Πάμε στους Σκορπιούς. Α, δεν έβαλα. Να το love, δεν θα βάλω στους ζυγούς. Με το healing, μάλιστα, με τη θεραπεία. Σκέφτεσαι τον εαυτό σου και τον αγαπημένο σου ή μάλλον σκέψου τον εαυτό σου και τον αγαπημένο σου σαν να είστε λουσμένοι από ένα φως. Αυτό είναι ότι η σχέση που έχετε σας κάνει να... σας φέρνει πιο κοντά, σας κάνει να θεραπεύετε
να θεραπευτείτε από πολλά πράγματα που ο καθένας ίσως να κουβαλάει μέσα του, να θεραπευτείτε, να σας φέρει πολύ πιο κοντά σε πολύ ωραίες και ιδιαίτερες στιγμές. Πολύ ωραία κάρτα, αχ παιδιά μου αρέσω. Πάμε τώρα να πούμε τους Σκορπιούς με την ενότητα. Λοιπόν, Σκορπιέ μου, εσύ κάποια πράγματα τα σκέφτεσαι, τα ξανασκέφτεσαι, έχεις έναν τρόπο που τα σκέφτεσαι, μόνο που εδώ υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, ίσως να είναι από το δικό σου τρόπο σκέψης. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να δεις και τα πράγματα ίσως από μια άλλη σκοπιά, αν αυτό σου είναι εύκολο, ή και από φίλους σου που έχουν ίδιες ιδέες και θα μπορούν να σε βοηθήσουν. Οπότε, κάντο και αυτό, θα βοηθηθείς γιατί θα ξεφύγεις και λίγο από όλη, αυτό το, από όλη αυτή την βαβούρα που έχεις στο κεφάλι σου. Και πάμε λοιπόν την καρτούλα μας εδώ από τα Love Letters, που είναι το Sacred Union. Εσένα αυτό μιλάει πάντα για το συναίσθημα, αυτές οι κάρτες, να το ξέρετε. Λοιπόν, εδώ σου λέει ότι πραγματικά μη φοβηθείς την σχέση που έχεις τώρα, γιατί σαν να αμφιβάλλεις, σαν να τη φοβάσαι, γιατί πραγματικά είναι ένας θησαυρός αυτή η σχέση και πραγματικά είναι ένας κρυφός θησαυρός για σένα. Οπότε μην την φοβάσαι, μην τη φοβάσαι. Θα μείνω εδώ. Πάμε παρακάτω. Πάμε στους τοξότες, με το 8 της γης. Λοιπόν, έχεις κάνει πολύ καλή και εσύ δουλειά, όλοι μας έχουμε κάνει, μου φαίνεται, πολλή δουλειά, έχουμε ρίξει πολύ σκάψιμο και εσύ λοιπόν, όμως αυτή τη φορά και εδώ θα ανταμυφθείς, τα πράγματα πάνε καλύτερα, μαθαίνεις πράγματα που ίσως σου χρειάζονται για να κάνεις κάτι, εσύ ξέρεις τι θα κάνεις, μπορεί να κάνεις και κάποιο σεμινάριο πάνω σε αυτό, μπορεί να θες να αλλάξεις ή να πάρεις και κάτι παραπάνω για τη δουλειά σου ή να αλλάξεις δουλειά κτλ. Και αυτό πολύ καλό είναι γιατί θα σε βοηθήσει να πας και παρακάτω. Εμείς εδώ θέλουμε όλοι να πάμε παρακάτω, να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε. Η καρτούλα σου... όχι αυτή, δεν είναι η καρτούλα, αυτή είναι η καρτούλα σου. Συγγνώμη. Λοιπόν, που σου λέει ότι είναι η ώρα, είναι η ώρα να πάρεις αυτό που πραγματικά έχεις προσπαθήσει να το πάρεις πάρα πολύ. Ήρθε η ώρα λοιπόν, πραγματικά είναι η ώρα να πάρεις μάλλον την αγάπη, ό,τι ο καθένας σε ζητάει στην αισθηματική ζωή, για αυτό που έχεις προσπαθήσει πολύ και καλά θα κάνεις. Πάμε να δούμε... σε εγώ καιρούς, με την εμπειρία ζωής. Σημαντικά πράγματα συμβαίνουν αυτό τον καιρό που πολλοί πλανήτες είναι και στον εγώ καιρό. Σημαντικά πράγματα. Επίσης γίνονται κάποιες αποκαλύψεις που σε οδηγούν σε κάποιες αλλαγές αναπόφευκτα που πρέπει να κάνεις. Ούτως ή άλλως το ξέρεις. Και βέβαια τώρα που ορθοδρομούν και η Αφροδίτη και ο Ερμής και τα λοιπά και ο συγγνώμη και ο... ναι, όχι, ο Ερμής είναι, αλλά έχεις αρκετούς, είναι αρκετοί πλανήτες που είναι στον εγώ καιρό και ορθοδρομούν και πάρα πολύ, οπότε είναι καιρός να απλώσεις τα φτερά σου και να κάνεις πολλά και ωραία πράγματα. Πάμε να δούμε και την καρτούλα σου, αυτή εδώ, που μας λέει ότι το να κριτικάρεις κάποιον άνθρωπο, δεν τον κάνεις ευτυχισμένο, τον κάνεις να είναι δυστυχισμένος. Και αυτή, ενώ αν τον έχεις κοντά σου και τον σκέφτεσαι με αγάπη και θα ήθελες, ας πούμε, να έχεις μια καλή βιώσιμη σχέση, θα δεις ότι αν τον δεχτείς όπως είναι, χωρίς κριτική και χωρίς γκρίνια, πως όλα αυτά μαγικά θα μεταμορφωθούν. Θα πάνε καλύτερα. Πάμε στους υδροχόους με το 4 της γης. Λοιπόν, να μου είσαι λίγο πιο προσεκτικός υδροχάκι μου εσύ, και με τα χρήματα και με τις επιχειρηματικές αποφάσεις που θα είσαι. Πραγματικά το μιλάμε μόνο για τα υλικά θέματα και τις αποφάσεις που πρέπει να πάρεις και να κάνεις.
Και επίσης, αν μπορείς, και το ξέρω ότι είσαι φιλάνθρωπος, θα το κάνεις. Αν μπορείς και να δώσεις από το πλεόνασμά σου και από το υστέρημά σου. Τώρα θα μου πεις, έχουμε πλεόνασμα, όχι, υστέρημα έχουμε. Να δώσεις και σε κάποιους δικούς σου ανθρώπους που ίσως να χρειάζονται κάποια υλική βοήθεια. Όμως πρόσεχε λίγο τις αποφάσεις σου σε επιχειρήσεις και να μην είσαι απρόσεκτος με τα χρήματα. Πάμε να δούμε και την καρτούλα σου. Και μας λέει εδώ, romance, η καρτούλα, ότι κάνεις πυροτεχνήματα. Αυτή την εποχή είσαι στα πάνω σου και πραγματικά κάνεις strike. Δηλαδή, μπαμ, που λέμε. Πάμε στο τελευταίο μας ζωδιάκι, του Συχθείς, τους αγαπημένους, και το 7 του νερού, συνέστημα και εδώ. Λοιπόν, εσύ καλείσαι να μου πάρεις, αυτή η κάρτα έχει ξαναβγεί και σε σένα. Στον Ιχθύ, δεν ξέρω γιατί. Βγαίνει ότι πρέπει να πάρεις κάτι, μου σκέφτεσαι για πολύ καιρό. Τη θυμάμαι αυτή την κάρτα. Ή ήταν την προηγούμενη εβδομάδα ή την παραπροηγούμενη. Κάτι μου σκέφτεσαι πάρα πολύ καιρό εδώ και πρέπει να πάρεις μία απόφαση επιτέλους. Πάρτε την απόφαση. Δεν ξέρω τι απόφαση είναι αυτή. Τουλάχιστον, κάθισε, κοίταξε τα πράγματα, ερεύνησέ τα καλά, ώστε τελικά να έχει καλή έκβαση αυτή η απόφαση που τόσο καιρό αναβάλεις να πάρεις. Μου έχει βγει και το λέει και η κάρτα, τη θυμάμαι και σε σένα. Εντάξει, μην αναβάλεις, πάρε την απόφαση, αλλά κάτσε και σκέψου το καλά η καρτούλα σου για τα συναισθήματά σου, που σου λέει ότι power, δύναμη. Εσύ ενστικτοδός, λέει, ξέρεις τι είναι καλό για σένα, και για τη σχέση σου, ας πούμε, και έχεις μία δύναμη να λες όχι όταν κάτι δεν πάει καλά. Να λες όχι, σε ευχαριστώ, φεύγω. Αυτή τη δύναμη, αυτό το μήνυμα σου λέει ότι έχεις αυτή τη δύναμη στην πραγματικότητα, με το ένστικτό σου να σου λέει πότε πρέπει να μείνεις σε μία σχέση και πότε πρέπει να φύγεις από μία σχέση. Αυτά είχα να πω για σήμερα, ελπίζω να σας βοηθήσανε, εγώ είμαι πάντα εδώ, βλέπετε και τα τηλεφωνά μου, μπορούμε να μιλάμε και από το τηλέφωνο ή ό,τι θέλετε να με ρωτάτε, και θα κάνουμε και διάφορους διαγωνισμούς και εδώ με τη Λίτσα θα μιλήσουμε και για κάποια κυρία που ενδιαφέρεται ή θα μου γράψει στο διαδίκτυο ή θα μου τηλεφωνήσει, να κάνουμε και μια κλήρωση για ένα δωρεάν ρίξιμο που την ενδιαφέρει. Κύριο ή κυρία, να πούμε και τα δύο, γιατί πιθανόλογο ότι θα έχουμε και άντρες. Λοιπόν, πολλά φιλάκια σε όλο το παρεάκι εκεί, πολλά φιλάκια σε εσάς. Σας αγαπώ. Γεια σας. Μάλιστα, την αγάπη μας και τα φιλιά μας, την αγαπημένη Μαρίνα Σαραφημίδου, περνάμε εμείς ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ωραία θέματα και με αγαπημένη Τολεμαΐδα, μιας και ο Παναγιώτης Χατζόπουλος, άρτιος αφιχθής από την Τολεμαΐδα, θα είναι εδώ στην παρέα μας για να μας φτιάξει τη διάθεση, έτσι και να μας χαρίσει ωραίες πληροφορίες γύρω από φαγητάκι αυτή την εβδομάδα, μου είπε. Θα μιλήσουμε για διάφορα περίεργα παράξενα φαγητά. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε εδώ για να υποδεχθούμε στην παρέα μας τον Παναγιώτη τον Χατζόπουλο. Γεια! Έτσι, μια ανάσα. Καλώς όρισες! Είναι, λέω, ο Παναγιώτης, δεν είναι. Ποιος είναι ο κύριος που μπήκε στο στούντιο? Συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε? Εγώ είμαι, Λίτσα μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα μετά από αρκετούτσικο καιρό, Αρκετούτσικο καιρό από κοντά. Ναι, τι κάνεις, Μιχάλη, κοίτα μην μπαίνεις τώρα εκεί πέρα πάνω, έχει το μυαλό μου σε σένα. Εντάξει. Άφησες μουσια, μουστάκια, το μαλλί μαύρο και κοντό. Και πάχινα και λίγο. Νομίζω ότι σου πάει πάρα πολύ. Λες, ωραία, θα το κρατήσω. Ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram χθες, εκεί από το ραδιόφωνο. Ναι, προχθές, ναι. Προχθές, από το ραδιόφωνο. Μιλάμε. Μα γι' αυτό σ' αγαπώ. Κάθε φορά που έρχομαι μου φτιάχνει τόσο πολύ τη διάθεση, ρε Λίτσα. Μα την αλήθεια λέω, την αλήθεια λέω. Και εμένα μου φτιάχνει τη διάθεση με το άρωμα. Το ωραίο. Αχ, πολύ ωραία. Πώς περάσαμε, τσουβέλα?
Ήταν πολύ ωραία, νομίζω. Απολαυστικός. Απολαυστικότατος. Γελάσαμε πολύ, ξεφύγαμε πολύ. Αχ, ξεφύγαμε, το χρειαζόμασταν. Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραία, η αλήθεια. Το χρειαζόμασταν. Λίτσα, να πάρω αυτό, ε. Ναι, να το πάρεις. Μου έλειψε. Μιχάλη, σαν σου άρεσε. Ωραία. Καταπληκτικά. Μου λείψατε πολύ, μου λείψατε. Και εμάς μας έλειψες και τώρα που σε έχουμε εδώ πέρα, παίζει μας τα νέα. Τι γίνεται εκεί στην Τολεμαΐδα, τι γίνεται με το MasterChef, τι γίνεται με το ραδιόφωνο, είμαστε όλοι αυτιά. Είμαστε πολύ καλά στην Τολεμαΐδα. Εγώ κάνω καθημερινή εκπομπή στο ραδιόφωνο, μπορώ να πω το όνομα. Ναι, εννοείται. Viva GR 102,8 κάθε μεσημέρι 4 με 5 Panic Time. Περνάμε πολύ όμορφα. Εντάξει, η ώρα είναι λίγο περίεργη γιατί ο περισσότερος κόσμος ξεκουράζεται εκείνη την ώρα. Αλλά νομίζω είμαστε σε καλό σημείο. Τι λες. Ναι, ναι, ναι. Τι λες. Όχι, τι λες στην εκπομπή. Γενικά σχολιάζουμε διάφορα θέματα της επικαιρότητας, ναι. Όσο φυσικά μας επιτρέπουν τα δρόμενα, γιατί τα περισσότερα είναι δυσάρεστα που έχουμε αυτές τις μέρες. Ναι. Αλλά προσπαθούμε να την κάνουμε πιο ευχάριστη, να βάζουμε αγαπημένη μουσική, κάνουμε μερικά γκάλοπ, έχουμε θεματικές εκπομπές, αγαπημένα φαγητά, αγαπημένες εκπομπές κτλ. Κτλ. Και συμμετέχει ενεργά ο κόσμος, η αλήθεια, στα δικά μου προσωπικά social media. Άρα σε ακολουθούμε στα social media για να συμμετέχουμε κι εμείς. Έτσι ακριβώς. Να το φτιάξω το μαλλί. Παναγιώτη μου, πες μου τώρα λίγο, μιας και είπες αγαπημένα φαγητά, τι γίνεται εκεί πέρα με το MasterChef, ποιος πέρασε, ο φίλος μας ο Θοδωρής. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Χριστόφορος πέρασε. Okay. Χριστόφορος Κατσιάνας. Ρε Κατσιάνα, πραγματικά όταν βγες από MasterChef, μπορείς να με ανακηρύξεις επίσημα νέα συνονά. Πώς τον είπες, Θοδωρή. Θοδωρή, και την προηγούμενη φορά νομίζω Θοδωρή. Μου έχει κολλήσει το Θοδωρή. Θοδωρής Κατσιάνας, έτσι μου κάνει. Κάτι μου βγάζει. Πέρασε λοιπόν ο Χριστόφορος. Πέρασε, είναι μέσα στο σπίτι του MasterChef. Mm-hmm. Θέλω να σου ξανατονίσω ότι είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πραγματικά σου μιλάω και του αξίζει αυτό που κάνει, γιατί είναι εντελώς αυτοδίδακτος. Και με την εμπειρία του και με την αγάπη του για το φαγητό, μπήκε μέσα και τους έχει κατατροπώσει μέχρι και μεγάλους σε μάγειρες. Θέλω να σου πω. Είναι πολύ καλό. Και να σου πω τώρα, υπάρχει και αυτή η κάρτα εκεί πέρα της ασυλίας που δίνουν, που μπορεί, σου λέει, κάποιος να τον καλέσει σε μαγειρική μονομαχία για να του την πάρει. Χαμός φέτος. Χαμός. Το παρακολουθείς γενικά. Όχι. Α, όχι, εντάξει. Εγώ φέτος το παρακολουθώ γιατί είναι μέσα ο Χριστόφορος, ήταν μέσα και ο Νίκος ο Κυψίδης. Εντάξει, με τα ονόματα σήμερα δεν. Εντάξει, ο οποίος Νίκος Κυψίδης δυστυχώς δεν μπόρεσε να μπει στο σπίτι και έχει αποχωρήσει ήδη από το reality γενικά. Αυτό που λένε ότι κάποιος φεύγει και την μπαίνει ένας Νίκος, αφορά το δικό μας τον Νίκο, τον Κυψίδη ή άλλο Νίκο. Όχι, δεν είναι ο δικός μας ο Νίκος, άλλος είναι. Άρα ο Νίκος μας τώρα είναι από το Λεμαΐδα και μπορούμε να τον έχουμε και την επόμενη εβδομάδα εδώ, λες. Βεβαίως, θα το κανονίσουμε. Θα τον φέρει την επόμενη Κυριακή να έρθετε μαζί έτσι να πούμε ωραία πράγματα. Θα το κανονίσουμε γιατί και το δικό το φορτίο είναι το. Το εργασιακό του φορτίο είναι τεράστιο. Ακριβώς. Ο Θοδωρής λοιπόν είναι μέσα, δεν το παρακολουθώ. Ο Χριστόφορος Λίτσα. Πέρα, παιδί μου, και να έχει να ψηφίσει το κοινό και να ψάχνω εγώ να ψηφίσω στο Θοδωρή. Ο Χριστόφορος είναι μέσα. Ναι, δεν το παρακολουθώ γιατί δεν προλαβαίνω, η αλήθεια είναι, αλλά τα παρακολουθώ μέσα από το Καλό Μεσημεράκι, από το Μουτσινά. Εγώ έτσι ενημερώνομαι. Από το Μουτσι. Ναι. Μια χαρά. Γυρίζω το βράδυ στο σπίτι, βάζω καλό μεσημεράκι σε επανάληψη, λέω κάτσε να δω τι έγινε σήμερα στη χώρα μας. Ποια είναι τα σημαντικά γεγονότα και όσον αφορά την ελληνική showbiz και τα ενημερωτικά. Είναι ένα ποτπουρί, πραγματικά η εκπομπή, του τι συμβαίνει σήμερα. Πραγματικά. Ναι, θα μπορούσε του χρόνου να την ονομάσει τι συνέβη σήμερα ή τι συμβαίνει σήμερα. Έτσι, ένα νέο, να το αλλάξει. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία και αφού είμαστε έτσι σε μαγειρικό mood και γενικότερα κινούμαστε σε αυτό το mood και μαζί, ανυπομονώ να δω τι μου έχεις φέρει αυτή τη φορά και αν έχεις και κάτι άλλο δηλαδή, να μου δείξεις, γιατί πιστεύω ότι έχουμε εξαντλήσει τα πάντα ή δεν έχουμε εξαντλήσει τα πάντα. Λίτσα μου, και εγώ έτσι νόμιζα ότι έχουμε εξαντλήσει τα πάντα, αλλά συνέχεια ψάχνουμε και βρίσκουμε καινούργια και ενδιαφέροντα θέματα πάνω φυσικά σε φαγητά. Και αυτή τη φορά έχω βρει επικίνδυνα φαγητά από τον κόσμο. Επικίνδυνα! Ναι, σίγουρα και παράξενα, για να είναι επικίνδυνα. Δηλαδή που αν τα φας μπορεί κάτι να πάθει. Αυτό ακριβώς. Μέχρι και. Α. Τετέλεστε. Αστεράκι. Αστεράκι. Κατάλαβα. Να γίνεις αστεράκι. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Είμαι όλη αυτιά και πραγματικά αγωνιώ γιατί εμένα μου αρέσουν αυτά. Για να τα αποφεύγω φυσικά. Ναι, θέλω ναι, να τα ξέρω. Μπορούμε να περάσουμε. Έχουμε και φωτογραφίες, μου λένε από το κοντρόλ. Φτιάξτε μου τη μέρα. Βεβαίως. Να δούμε πάρα πολύ ωραία την πρώτη φωτογραφία. Λοιπόν. Ναι. Είναι καραμπόλα. Ωραίο κίτρινο, βλέπω πιάτο. Ναι. Δεν είναι πιάτο. Τι είναι. Σαν πιπεριά μοιάζει.
Φρούτο. Φρούτο. Καραμπόλα λέγεται. Καραμπόλα αυτό. Είναι αυτό. Καραμπόλα, εγώ ξέρω το παγωτό, αυτό που τρώγαμε όταν ήμασταν μωρά. Ναι. Τι. Καραμπόλα όχι. Που γίνεται ένα τύχημα και τον αμάξι πέφτει πάνω στο άλλο. Ναι. Και όμως αυτό το συγκεκριμένο φρούτο είναι η καραμπόλα. Το βλέπεις το αστεράκι που σχηματίζεται. Ναι, στην είναι. Γιατί αν το φας θα πας να γίνεις αστερή. Θα μπορούσες να γίνεις και άστρο φωτεινό. Όταν το κόψεις σε λωρίδες, βγαίνει αυτό. Πώς το αγκούρι το κόβεις σε λωρίδες και βγαίνει στρόγγυλο. Ναι. Την καραμπόλα, αν την κόψεις, βγαίνει αστεράκι. Αστερία. Αν την κόψεις σε λωρίδες. Πώς γίνεται να βγαίνει αστέρι, αν την κόψεις σε λωρίδες. Κοίταξε το πώς είναι το σχήμα του. Κόβοντάς το. Μπορείτε να μου μικρύνετε λίγο τη φωτογραφία. Ωραία. Ευχαριστώ. αν το κόψω κάθετα εννοείς. Κάθετα, βρε, ναι, έτσι, βρε, ναι. Όχι οριζόντια. Όχι κάθετα, μπράβο. Κόψω, ναι. Το είπες. Όχι σε λωρίδες λέγεται αυτό. Σε λωρίδες είναι έτσι. Σε φέτες. Μπράβο, που είναι σαν πιπεριά, σαν πιπεριά. Μπράβο, σαν πιπεριά αλλάζει πράσινη. Τώρα αλήθεια. Το βλέπω, ωραία. Το έχω. Άρα αυτό αν το κόψω βγαίνουν λωρίδες αστεριών. Ναι. Α, ωραίο. Εντυπωσιακό να το έχεις ένα πιάτο. Λοιπόν, με την πρώτη ματιά φαίνεται αυλαβής. Ναι, ναι. Ή ακόμα και ευεργετική επειδή περιέχει πολύ βιταμίνη C. Καλά μέχρι εδώ. Αλλά η χρήση αυτού του φρούτου αντεδείκνυται, ναι, για άτομα με γαστρίτιδα ή γαστρικό έλκος ή δωδεκαδακτυλικό έλκος, καθώς, ναι, περιέχει οξαλικό οξύ σε υψηλές συγκεντρώσεις. Άσου την άρεσε το στομάχι. Πολύ πιο πολύ. Πολύ πιο πολύ από το λεμόνι. Ακόμα και οι υγιείς άνθρωποι που τρώνε καραμπόλα, ναι, δεν τους προσφέρει ωφέλη. Αλλά το αντίθετο. Η τακτική κατανάλωσή της μπορεί να αναπτύξει νεφρική ανεπάρκεια, λίτσα μου. Πού βγαίνει η καραμπόλα? Από ό,τι γνωρίζουμε. Ναι. Δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε. Ήμουν σίγουρη. Σε μια ξένη χώρα. Μισό λεπτό. Οκ, Google. Πού βγαίνει... Οκ. Ποτέ. Καραμπόλα. Καραμπόλα στα ελληνικά, θα το γράψω. Καραμπόλα, ναι. Καραμπόλα. Θα σου βγάλω το παγωτό σίγουρα, Λίτσα. Α, ναι, όχι, όχι. Μου την έβγαλε φρούτο κατευθείαν. Στην Ινδονησία καλλιεργείται, στην Ινδία και στη Σρι Λάνκα. Μπράβο. Και είναι αυτοφιές. Αλλά και στην Αμερικανική Ήπειρο βγαίνει. Αυτοφιές τι σημαίνει? Από μόνο του δηλαδή, φυτρώνει. Ωραία. Έχει σχήμα στεριού, ιδιαίτερο ζουμερό, μπράβο. Και αν του ασκήσεις δύναμη επάνω του, συρρυκνώνεται, μαζεύει. Φοβάται, ναι. Γίνεται μικρό. Τρώγεται ομή, γιατί τις μιλάνε, η καραμπόλα, ναι, και χρησιμοποιείται και ως υλικό σε κοφρέτες, σάλτσες, μπισκότα και πίτσες. Ακούτε τώρα τι γίνεται. Ακούμε. Παρόμοια γεύση, λέει, έχει με το αχλάδι, αλλά πολύ πιο... Οξυνή. Ναι. Οξυνή. Ναι. Και έχει, λέει, πολύ φαρμακευτική χρήση. Σε φυσιολογική όμως χρήση, ναι, όχι να τη φας ολόκληρη. Ναι, τη βάζουν, λέει, σε φάρμακα αυτή την καραμπόλα. 30 θερμίδες, δεν έχει πολλές θερμίδες. Ναι, ναι. Ναι, ακριβώς. Έλα τώρα. Κοίτα να δες, φρούτο αστέρι. Φρούτο αστέρι. Πώς είναι το φρούτο στα αγγλικά? Fruit. Star fruit. Star fruit. Σαν φρουτάκι ακούγεται. Σε καζίνο. Ναι. Μάλιστα. Τροπικό λοιπόν αυτό. Το τρώνε οι ηθαγενείς, λέει, των Φιλιππίνων και της Ινδονησίας. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Δεν το γνώριζα εγώ αυτό. Ούτε εγώ το ξέρα, Λίτσα μου. Θα πω τον Τόλι να φέρει έρευνα για την καραμπόλα. Παραπάνω έρευνα. Όχι, πες. Ναι, ρε Τόλι, άσε μας και εμάς να πούμε τίποτα. Ναι. Θα μου πεις αδιάβαστος έρχεσαι πάνω. Αντιμετωπίζει, σου λέει, το κρύωμα και τη γρήπη η καραμπόλα. Γιατί έχει πολύ σε, προφανώς, μέσα, επειδή είναι πολύ όξινο. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Το περάσαμε και αυτό στο δίσκο, το σκληρό, το αποθηκεύσαμε. Πάμε στο επόμενο. Καρύδια. Mm-hmm. Καρύδια. Mm-hmm. Σε μια πρώτη ματιά φαίνονται σαν καρύδια. Σε μια δεύτερη. Σε μια δεύτερη ονομάζονται κελουγκουάκ. Α, κελουγκουάκ. Κελουγκουάκ. Λοιπόν, ναι, δεν είναι ούτε φρούτο, ούτε καρύδι.
όπως είπες. Αλλά ο σπόρος του φρούτου του δέντρου και παγιάνγκ. Α, είναι σπόρια τώρα αυτά. Μπράβο. Χοντρά σπόρια όμως, ναι. Μεγάλα. Χρησιμοποιείται στο μαγείρεμα παρά την υψηλή περιεκτικότητά του σε υδροκιάνιο. Αυτό μπορείς να δηλητηριαστείς. Μπράβο, το ξέρουμε όλοι το υδροκιάνιο. Λοιπόν, πριν από τη χρήση του, το κελουάκ βράζεται πρώτα και στη συνέχεια θάβεται για 40 ημέρες μέσα σε τέφρα από φύλλα μπανάνας. Γιατί? Γιατί. Για να φύγει το η μεγάλη ποσότητα υδροκιάνου που έχει μέσα. Πιστεύετε ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας γίνεται ασφαλής η κατανάλωσή της και αποκτά μια ιδιαίτερη γεύση και άρωμα. Μιλάμε για τη διαδικασία που θάβεται μέσα στα φύλλα μπανάνας. Αυτό που είπαμε, για να φύγει το πολύ υδροκιάνιο και να μπορέσει να καταναλωθεί. Άρα, αν τυχόν βρεθούμε στο Survivor και βρούμε αυτούς τους καρπούς, αυτούς τους σπόρους και τους αναγνωρίσουμε, θα πρέπει να τους θάψουμε 40 μέρες, τους κάνουμε 40 μέσα σε τέφρα από φύλλα μπανάνας. Λίτσα, περίμενε λίγο, μια παρένθεση. Εγώ, αν πάω στο Survivor, από την πρώτη εβδομάδα θα φύγω πάλι. Θα περιμένω 40 μέρες να γίνει αυτό από τη φρουσή. Α, σωστό και αυτό, για να το φας. Για να ρίξεις λίγο μέσα στο ρυζάκι. Έχεις ένα δίκιο. Άρα μου χάλασες και αυτό το συνειρμό. Πού θα μου χρειαστεί εμένα τώρα αυτή η πληροφορία? Ψάχνω να βρω πού μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Έχει σκοπό να πα στο Survivor? Όχι. Όχι, ούτε εσύ. Άρα. Ναι. Νομίζω δώρο άδωρο. Εγώ θα φύγω πριν πάω. Σαν εμένα κι εσύ. Φίλοι μου. Και αν τα φας αυτά όμως χωρίς την αποτέφρωση. Δεν το συζητάω. Νομίζω είναι κατευθείαν τέλος. Τέλος. Ευρωκιάνιο τώρα μέσα σου. Όχι. Με τίποτα. Μακριά από αυτά τα σπόρια λοιπόν που μοιάζουν με καρύδια. Είναι επικίνδυνα. Όχι. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, ωραίο. Φρουτοσαλάτα. Φρουτοσαλάτα. Ανανάς, τι είναι αυτό εκεί πέρα. Αυγό. Σπαράγγια. Μπράβο. Και κοτόπουλο είναι αυτό με πουρέ. Φιστίξ, τι είναι εκείνα. Όχι. Σαν μια πρώτη, ναι. Τύπος εικόνα, έχεις δίκιο. Βοήθησέ με. Λοιπόν, αυτά που είπες. Αυγό, ανανάς, σπαράγγια, είσαι κομπλέ. Ναι. Το υπόλοιπο είναι ναι. Βατραχοπόδαρα. Α, βατραχοπόδαρα. Αλλά. Τι. Βουβαλοβατράχου. Κάτι τα ξέχασα για αυτό που ήξερα. Τι εννοείς βουβαλοβατράχου? Υπάρχει βουβαλοβάτραχος? Θα τον γκουγκλάρεις τώρα, είμαι σίγουρος. Θα τον γκουγκλάρω. Είναι ένας βάτραχος που μοιάζει με βουβάλι. Αλήθεια λες. Αλήθεια λέει. Είναι μεγάλος βάτραχος, γι' αυτό τον ονομάζουν. Και τον ονομάζουν βουβαλοβάτραχο. Ναι. Και γιατί είναι αυτό επικίνδυνο? Λοιπόν, άκου να σου πω. Οι μεγάλοι βουβαλοβάτραχοι χρησιμοποιούνται στην αφρικανική και ασιατική κουζίνα. Λίμωνο, ασιατική. Α, παιδιά! Το βρήκες. Μετά, όταν τελειώσουμε, κάντε ένα search στο βουβαλοβάτραχο. Γράψτε, να το δει ο κόσμος. Παιδιά, αυτός ο βάτραχος είναι... Βουβαλένιος. Τον είδες εσύ. Ναι. Τον είναι... έχεις δει, Πόσες φορές μεγαλύτερος από τον κανονικό τον βάτραχο? Στη φωτογραφία φαίνεται, περίπου. Είναι τουλάχιστον 10 φορές μεγαλύτερος. Όχι. Νομίζω ναι, είναι. Σε σχέση με το απλό βατραχάκι εδώ στις λίμνες μας που έχουμε. Ο κοασμός του βατράχου αυτού θυμίζει βροχυθμό ταύρου. Βγάλτε εμάς και πατήστε λίγο βουβαλοβάτραχο, να τον δείξουμε. Λοιπόν, αυτός ο βουβαλοβάτραχος που θα δούμε τώρα... ναι, είναι εκεί, στη Νότια Αμερική, λέει, στην Ασία και στη Δυτική Ευρώπη. Και όταν κάνει κουάξ-κουάξ, δεν κάνει κουάξ-κουάξ, κάνει όπως ένας ταύρος. Πω, τρομακτικό, Τρομακτικό. Και πώς τον πιάνουν τώρα αυτόν, το βουβαλοβάτραχο. Α, έχει έρθει και στην Ελλάδα, σου λέει, αυτός ο βάτραχος. Και προκάλεσε ανισορροπία στο σύστημα, στο οικοσύστημα. Λόγω του μεγέθους φυσικά που έχει, γιατί με τους εχθρούς υπάρχει ένα θεματάκι. Κοίτα τι μαθαίνουμε. Τι μαθαίνουμε τώρα. Βρέση. Και για πες μου τώρα για το βουβαλοβάτραχο. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Και τα πόδια του. Είναι ιδιαίτερος δημοφιλής για τα πόδια του. Ναι. Με την κατάλληλη προετοιμασία ενός πιάτου, ναι. Με αυτά τα αμφίβια, που δεν είναι επικίνδυνα, αλλά ο μάγειρας πρέπει να γνωρίζει τι είδους βατράχου, ναι. Γιατί μερικά έχουν δηλητηριώδες δέρμα. Όπως και τα εσωτερικά όργανα κάποιων βουβαλοβατράχων είναι πάλι δηλητηριώδης. Άρα οι μάγειρες πρέπει την να. Την άλλη, τη δεύτερη που βγάζει. Βρήκατε. Μπορούμε να δείξουμε τη δεύτερη.
Τώρα μου λέτε, Λίτσα, τι μας ζητάς, αλλά τη δεύτερη που βγάζει, που τον έχει έτσι, όχι προφίλ, αμφάς, και μπροστά του κάθεται ένας μικρός βατραχάκος και ένα μολύβι. Γλυκούλη φαίνεται όμως, ε. Εδώ, ναι, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Κοίτα μου, τα πόδια του πραγματικά φαίνονται τεράστια. Τεράστια. Αν μπορέσουν να μου βρουν αυτοί που έχω βρει εγώ, πραγματικά δεν υπάρχει. Θα τη στείλω τώρα. Θα σας τη στείλω τώρα. Πες μου εσύ. Ναι, λοιπόν, άκου εδώ τι ακόμα πρόβλημα υπάρχει με τον ΝΑΤΟ. Ναι, αυτό. Όπω φίλε. Αυτό. Αυτός είναι ο βουβαλοβάτραχος και μπροστά είναι ένας φυσιολογικός βάτραχος. Και ένα στυλό. Κάντε και full screen αν γίνεται. Δηλαδή, Μιχάλη, τρόμαξες, αγόρι μου. Ε. Και να σου πεταχτεί τώρα ο βουβαλοβάτραχος εκεί που περπατάς. Πού να τον παλέψεις, δεν παλεύεται. Και τα πόδια του, τα βλέπεις. Τρομακτικό αρκετά, Λίτσα μου. Στην Αφρική, μην ανησυχείς. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα όμως εδώ τι γίνεται. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι βουβαλοβάτραχοι μπερδεύονται με άλλα πιο επικίνδυνα ζώα και όταν λέω μπερδεύονται εννοώ σεξουαλικά. Ναι. Και μπορεί να γεννηθούν καινούρια είδη τα οποία αν δεν τα γνωρίζει ένας μάγειρας στο πιάτο μας να φέρει ένα δηλητηριώδες φαγητό. Άρα ο βουβαλοβάτραχος αυτός που έχει έρθει και είναι και στα Χανιά στην Κρήτη από ό,τι διάβασα τώρα, πηγαίνει, κάνει καλό μεσημεράκι με άλλα είδη, γιατί ως βατράχη που είναι τέλος πάντων είναι και είναι και μεγάλο, δεν του κάνει το μικρό βατράχη. Μπράβο. Πηγαίνει και ζευγαρώνει με άλλα περίεργα είδη, ναι. Και λόγω αυτού του ζευγαρώματος και της φάσης που γίνεται, γεννά δηλητηριώδες βουβαλοβατράχους. Οι οποίοι δεν είναι ακριβώς βουβαλοβάτραχοι, μπορούν να είναι βουβαλοβατροχοψάρια, βουβαλοβατραχοαγελάδες. Ναι. Άμα πηγαίνει και με άλλα ζώα. Άρα κάτι γίνεται. Δηλαδή, τι θα σου προσφέρουν σε αυτά, δεν ξέρεις καν καταρχάς τι τρως. Άρα ο μάγειρας θα πρέπει να ξέρει ότι είναι original, καθαρό ήμος βουβαλοβάτραχος αυτός του οποίου τα πόδια θα πάρει και θα μας βάλει στο πιάτο μας. Ιδάλλως κινδυνεύουμε. Μπράβο, έτσι ακριβώς, Λίτσα μου. Ωραία, άρα έτσι δεν τρώω βατραχοπόδαρα. Απλό. Απλή. Μια χαρά. Μακριά. Μακριά τα βατραχοπόδαρα. Νο. No. No, no. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Σας έφτιαξα πάλι τη μέρα μου. Ναι. Λοιπόν. Πίτα, πενιρλή, τηγανόψωμο. Μ' αρέσει ο τρόπο που σκέφτεσαι. Είναι πίτα από κοράκι. Από κοράκι? Ναι. Όχι, από κοκοράκι. Κρά, κρά. Κορακοκόπιτα. Ναι. Λοιπόν, κορακόπιτα. Στη Λιθουανία, ναι. Σε ορισμένες περιοχές όμως, μην ανησυχείτε, ναι. Αυτή η πίτα με γέμιση κρέας κορακιού δεν θεωρείται κάτι ασυνήθιστο. Αλλά ακόμα το συνιστρούσαν, συγγνώμη, ναι. Στους άντρες για την αύξηση, ναι, της σεξουαλικής τους ενέργειας και δύναμης. Λοιπόν. Α, τρως κορακόπιτα, ναι, και ανεβαίνει η λίμπιντος και η ενέργειά σου, σαν αφροδισιακή δηλαδή η κορακόπιτα. Ακριβώς. Αλλά οι αρχές προσπάθησαν να την απαγορεύσουν, ναι, γιατί? Αυτή την παράδοση, καθώς από αυτό το κρέας του κορακιού είναι, ναι, δυνατόν, ναι, να μεταδώσουμε διάφορες ασθένειες. Γιατί τα κοράκια δυστυχώς τρώνε ό,τι βρουν μπροστά τους και συνήθως νεκρά ζωάκια. Ναι, πτώματα τρώνε τα, ναι, κοράκια. Πτώματα. Και μεταφέρουν πολλές ασθένειες από τα πτώματα που τρώνε. Άρα το κρέας του κορακιού είναι διαγερτικό, ε. Ναι, αλλά μπορεί να είναι και από τηλεοπτικό. Ναι. Και το παίρνανε αυτοί εκεί πέρα, σου λέει, θα φάμε αυτό το γεύμα του Αγίου Βαλεντίνου που μας πέρασε. Μπράβο. Μαζί. Θα περάσουμε καλά το βράδυ. Ναι. Αλλά μετά το τι θα προκύψει, ποιος το ξέρει. Ένα πράγμα σαν τα εμβόλια. Θα το κάνεις, θα γλιτώσεις από τον COVID, αλλά δεν ξέρουμε μετά τι θα γίνει. Και σου λέει τώρα, ρε παιδιά, σταματήστε εκεί πέρα. Αν θέλετε πάρτε κάτι άλλο, μην τρώτε το κορακό κρέας. Αν θέλετε να αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Άρα άμα πάω Φιλιππίνες, είπες. Όχι, πού ήταν, κάτσε, μπερδεύτηκα. Φιλιππίνες, νομίζω. Όχι. Λιθουανία, ρε. Α, Λιθουανία. Σας παρακαλώ. Άμα πάω Λιθουανία με το έτερο νήμιση, να μην του βάλω να φάει κορακόπιτα. Όχι, αναγκαστικά λυπάμαι, δεν θα φάτε κορακόπιτα. Εντάξει. Ναι. Εκτός αν θέλουμε replays. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εγώ θα την έτρωγα, να σου πω την αλήθεια. Πολύ λαχταριστή φαίνεται. Η κορακόπιτα. Ναι.
Ναι, απ' έξω λαχταριστεί, ναι. Ποιο, η τρύπα που είναι στη μέση. Το κοράκι. Όχι, απλά σου λέει ρε παιδί μου ότι αν το φας, κάτι θα μπει εκεί μέσα τώρα. Τι θα είναι, θα σε ζει, θα είναι κάποιο σημείο, κάποιο μέλος του σώματός σου. Θα σε φάνε τα κοράκια μετά, ναι. Μάλιστα, κοίτα να δεις τώρα τι τρώει ο κόσμος. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε επικίνδυνα φαγητά. Μπορείτε να σκεφτείτε κάτι τώρα επικίνδυνο. Το σαλιγκάρι δεν είναι και πολύ ακίνδυνο. Και τα μύδια. Τα μύδια ναι. Επίσης. Τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια. Μπορεί. Αν δεν ξέρεις ποια μανιτάρια να φας. Μ' αρέσεις. Ναι. Τι άλλο επικίνδυνο μπορούμε να έχουμε. Να το βρούμε σε επόμενη εκπομπή. Να ψάξουμε και δικά μας. Σίγουρα αποκλείεται και εμείς όλα να τα τρώμε και να είναι ακίνδυνα. Κάτι θα υπάρχει. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Α, έχω κι άλλο. Ναι, τι είναι. Ο Λούτσος. Ναι. Λούτσος είναι αυτός. Ο γνωστός Λούτσος. Ψάρι κέφαλος. Α, ο κέφαλος. Ναι, όχι Λούτσος. Ναι. Κέφαλος. Ναι, ο κέφαλος. Ο κέφαλος γιατί, εγώ έχω φάει κέφαλο. Είναι επικίνδυνος. Δεν νομίζω να τον έχεις φάει, Λίτσα μου. Αυτόν τον κέφαλο. Ναι, εσύ ελληνικό Λούτσο έφαγες. Ελληνικό κέφαλο έφαγες. Ευτυχώς. Είπα, θα μετράω μέχρι το 10 και μετά θα απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Εδώ το είχα να το πετάξω. Εγώ έχω φάει, ναι, πιστεύω ελληνικός. Δεν ξέρω, δεν ρώτησα από πού είναι ο κέφαλος που τρώω. Ναι. Αλλά Έλληνας μου τον έδωσε. Σε ελληνικό δηλαδή εστιατόριο τον έφαγα. Τον κέφαλο. Τον κέφαλο. Μιχάλη, ελά. Μαζί δεν ήμασταν όταν τον φάγαμε. Εγώ δεν τόσο. Με τον Μιχάλη τον είχαμε φάει. Τον Λούτσο ή τον κέφαλο. Τον κέφαλο, τον κέφαλο. Λούτσο δεν έχω φάει. Εντάξει. Μόνο κέφαλο. Ωραία, γιατί τρόμαξα. Ναι. Ωραία, αυτός ο κέφαλος λοιπόν, γιατί δεν τρώγεται. Αυτό το ψάρι μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Ναι. Προέρχεται από την Αίγυπτο και στην πραγματικότητα, Λίτσα μου, είναι σάπιο. Ναι, γιατί έχει πολύ ζέστη στην Αίγυπτο και έχει υδρώσει ο κέφαλος. Όχι ρε Λίτσα, αφού ίδρωσε και σάπισε. Όχι, ίδρωσε και μυρίζει άσχημα. Α. Γιατί είναι σάπιος από τη θάλασσα. Άκου εδώ, δεν έχει θάλασσα η Αίγυπτος. Πού τα βγάζουν από την όαση. Άκου να σου πω. Κάθε άνοιξη μετά τις πλημμύρες του Νείλου. Α, του ποταμού. Του ποταμού Νείλου. Είδα και την ταινία «Το θάνατο στον Νείλο». Ναι, το πάρα είδες, πολύ ωραία, ναι. Του Ρακλή Πουμαρό. Πάρα πολύ μ' άρεσε. Δεν κατάλαβα τίποτα. Λοιπόν, στις ακτές του Νείλου ξεβράζονται πολλά νεκρά ψάρια. Α, μεταξύ αυτών και ο σάπιος κέφαλος. Μπράβο, ναι. Ο οποίος ζει μέσα στον Νείλο, στον ποταμό. Μπράβο. Ωραία. Ζει μέσα στον Νείλο, την άνοιξη ξεβράζονται πολλά ψάρια και ψοφάνε. Mm-hmm. Μυρίζουν άσχημα, είναι ψόφιο στην ουσία αυτό το ψάρι. Mm-hmm. Αλλά τρώγονται κατά την αερινή γιορτή του Σαμ Ελ Νισίμ. Α, το Σαμελινισί είναι. Εκεί ναι. Όταν το γιορτάζουν, τρώνε τον κέφαλο το σάπιο. Μπράβο. Γιατί? Γιατί είναι δική τους παράδοση αυτή κατά τη διάρκεια της αιρινής γιορτής. Ναι. Θέλουν να φάνε σάπια ψάρια. Ναι. Αλλά το Υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου κάθε χρόνο ζητάει από τους πολίτες να απέχουν από αυτό το πιάτο, ναι. Καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση, ναι. Ακόμα και θάνατο. Ναι. Αλλά η παράδοση δυστυχώς κρατάει και βαστάει πολύ γερά στην Αίγυπτο και στον ποταμό του Νείλου. Και τον τρώνε ακόμα. Τον τρώνε ακόμα, Λίτσα μου. Και έχουμε καταγράψει, ας πούμε, μετά από αυτή τη γιορτή, πόσοι γίνανε αστεράκια. Τώρα να πω κάτι. Μετά ναι. Έρχονται οι ίσοι όλο τον κόσμο και λέμε από πού ήρθανε. Α, ναι. Πες το ρε Παναγιώτη μου. Δηλαδή, πες το ρε Παναγιώτη ψάρια, μου. Σάπια... Τώρα σάπια ποντίκια, σάπια πιγκουίνους, μαγκολίνους, κοράκια, παγκολίνους, πώς τους λένε αυτούς εδώ πέρα. Και έρχομαι εγώ τώρα και είμαι έτοιμη να πάω να γραφτώ σε κέντρο ψυχανάλυσης. Έτοιμη για ψυχοθεραπεία είμαι. Θα στείλω στο δικό μου. Τι. Τι δεν κάνει. Δεν κάνει, λες, Τι να κάνω. Τι θα μου δώσεις. Εγώ. Ναι. Εγώ θα σε στείλω στο δικό μου ψυχολόγο. Είναι καλός. Πάρα πολύ καλός. Λες να είναι... Για να μάθουμε πληροφορίες. Για να ολοκληρώσαμε τα φαγητά. Για να κάνουμε ένα έτσι σύντομο... Break. Break πώς όμως, που θα μείνουμε από το Αλαμαϊδέ, μάλλον θα πάμε από το Αλαμαϊδέ με τη βοήθεια του Μιχάλη που βρίσκεται εδώ πίσω από τις κάμερες. Επισκεφτήκαμε, ναι, την Σοφία Κουντουρατζή,
την κοπέλα που κάνει, που περνά, κάνει τοποθέτηση extension βλεφαρίδων στην Τολεμαϊδα. Έχει βγάλει και τα δικά της προϊόντα, τα Sugar Lashes. Τα βρίσκεται στο Instagram, στο διαδίκτυο και στο Facebook, μπορείτε να τη βρείτε, και έχει και e-shop για εσάς τις τεχνίτριες. Να δούμε πώς τοποθετούνται οι βλεφαρίδες, και οι δικές μου βλεφαρίδες είναι από τη Σοφία που φοράω τώρα. Πώς τοποθετούνται λοιπόν οι βλεφαρίδες, τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε, ποιες βλεφαρίδες να επιλέξουμε σε σχήμα ανάλογα με το πρόσωπό μας, και άλλες πληροφορίες που μας δίνει ειδικός. Πάμε εμείς εδώ πέρα να μάθουμε λίγο των ψυχολόγων μας και επιστρέφουμε. Με τη Σοφία Κουντουρατζή, τεχνίτρια βλεφαρίδων, αλλά και tattoo artist όσον αφορά τα φρύδια, η μημόνιμο τατουάζ φρυδιών λοιπόν. Στον χώρο σου, Σοφία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Έχουμε ολοκληρώσει βέβαια να πούμε την εφαρμογή σε εμένα. Ήρθα έτσι τελείως άβαβη, χωρίς βλεφαρίδες, και αυτή τη στιγμή το βλέπετε, ελπίζω και εσείς, μόνο από το βλέπα μου πόσο έντονο έχει γίνει με την τοποθέτηση της βλεφαρίδας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να κουραστώ καθόλου. Ίσα ίσα ήταν και μια ώρα πολύ ωραίας χαλάρωσης. Ωραία. Και θα ήθελα λιγάκι να μου πεις γι' αυτό, μιας και ασχολείσαι επαγγελματικά, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς και ταυτόχρονα κάνεις και σεμινάρια και σε κοπέλες που θέλουν να ξεκινήσουν τη συγκεκριμένη τεχνική. Ωραία, και λίγα συντόμως έχω και τη δική μου σειρά βλεφαρίδων και ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό για τις τεχνίτριες. Το έχω ονομάσει Sugar Lashes. Άρα βλεφαρίδες για τις τεχνίτριες αποκλειστικά. Ναι, ναι, ναι. Και οτιδήποτε φορά αυτό, κόλλες, primer, οι τεχνίτριες γνωρίζουν τι ακριβώς χρειάζεται. Σύντομα θα ανεβεί και το e-shop μου στη σελίδα μου στο Instagram. Οπότε όποιες κοπέλες ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν στη σελίδα μου και να τα προμηθευτούν. Και από το καινούριο έτος, σε διέκοψα, συγγνώμη. Έτσι. Και αναλώσιμα λοιπόν για βλεφαρίδες και βλεφαρίδες για τεχνίτριες, και σεμινάρια και διαγωνισμούς. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά στο στούντιο. Αλλά δώσ' μας λιγάκι έτσι επιγραμματικά, ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρεις στις κοπέλες που μας παρακολουθούν, και φυσικά αφορά όλες τις ηλικίες, γιατί φυσικά και η βλεφαρίδα και το τατουάζ απευθύνεται και σε μεγαλύτερες κυρίες. Ναι. Εγώ αποκλειστικά ασχολούμαι μόνο με τις βλεφαρίδες, είτε είναι αυτό το extension είτε το last lift, και με το ημιμόνιμο τατουάζ φρυδιών. Είτε οι βλεφαρίδες είτε το ημιμόνιμο τατουάζ φρυδιών απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.
Last lift, τοποθέτηση λοιπόν extension βλεφαρίδας και tattoo. Είναι μόνιμο του τουάζ φρυδιών. Μπορούμε να σε βρούμε στο τηλέφωνο που φαίνεται στις οθόνες μας για να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σου. Είτε αλλά και στη σελίδα μου στο Instagram. Επίσης φαίνεται στην οθόνη μας. Και θέλω λιγάκι να μου πεις σχετικά με τις βλεφαρίδες. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι τοποθέτησης βλεφαρίδας. Είναι το κατάι, είναι η πιο πυκνή. Και για το last lift που επίσης έχει γίνει πάρα πολύ μόδα. Οι κοπέλες που έχουν ήδη έντονες βλεφαρίδες και θέλουν να τις δώσουν μια μεγαλύτερη ένταση. Ή και για κοπέλες που δεν έχουν τόσο μεγάλες βλεφαρίδες. Λοιπόν, είναι δύο διαφορετικές υπηρεσίες το Lash Lift με το Lash Extension. Mm-hmm. Το Lash Extension δίνει ένταση, μάκρος και πυκνότητα. Το Lash Lift είναι κάτι πιο ήπιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως θεραπεία, γιατί μέσα στα υλικά μπαίνει και μπότοξ βλεφαρίδων. Αυτό βέβαια φαίνεται αργότερα με τη συνεχόμενη εφαρμογή του Lash Lift. Mm-hmm. Άρα στην ουσία το ένα δυναμώνει τις δικές μας βλεφαρίδες. Το Lash Lift, ναι. Και τις κάνει να φαίνονται ακόμη πιο πλούσιες και πιο υγιείς. Ενώ η τοποθέτηση είναι κάτι διαφορετικό. Το θέλεις να έχεις ένα πολύ έντονο αποτέλεσμα, όχι μόνο με τις δικές σου βλεφαρίδες. Τέλεια. Φυσικά τώρα το αποτέλεσμα έχει να κάνει και με το σχήμα των ματιών. Τώρα όσον αφορά την τοποθέτηση, δεν μπορούμε να κάνουμε σε όλα τα μάτια το ίδιο σχήμα. Κάποια κοπέλα έχει πιο καθοδικά μάτια, κάποια κοπέλα έχει πιο ανωδικά και ούτω καθεξής. Άρα, οπότε σε κάθε μάτι είναι και κάτι διαφορετικό. Άρα εσύ με την εμπειρία που έχεις μπορεί να έρθει η κοπέλα εδώ πέρα, η κυρία που ενδιαφέρεται και να της πεις και τι είναι αυτό που της πάει. Ωραία, ενδεικτικά θα σου πω ότι όταν τα μάτια είναι απομακρυνσμένα, mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε κατά, γιατί θα το δώσουμε και άλλη όθηση προς τα έξω. Και θα φαίνεται άσχημο. Ναι. Λοιπόν, είναι οικονομικές οι τεχνικές αυτές υπηρεσίες που προσφέρεις για το ευρύ τηλεοπτικό κοινό, για τις κυρίες μας. Και τώρα εν ώψη των γιορτών νομίζω ότι πρέπει όλες να κάνουμε κάτι, από τη μάσκα τι φαίνεται, μόνο το ματάκι. Ναι, νομίζω ότι είναι προσιτό για κάποιον που ενδιαφέρεται είτε να κάνει βλεφαρίδες είτε να κάνει τα φρυδάκια του. Τα υπόλοιπα στο στούδιο μαζί μας και μαζί με την Σοφία. Σε ευχαριστούμε. Και εγώ. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε εδώ στο Like της Κυριακής και θα κλείσουμε έτσι μαγειρικά με μπέργκερ προβατίνας, αφού είδαμε όλα αυτά τα περίεργα, παράξενα και επικίνδυνα φαγητά. Μιλήσαμε για κουζίνες ιδιαίτερες. Νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσο σας ανοίξαμε με όλα αυτά τα θέματα την ώρα, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε μια ωραία συνταγή, ακίνδυνη και πάρα πολύ γευστική. Φυσικά από τους σεφ της εταιρείας Pitenis Bros, τον Στέλιο Pitenis και τον Γιάννη Γιαννίτσα. Μπέργκερ προβατίνας, παρακαλώ πολύ. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, άκου να δεις τι έγινε την προηγούμενη φορά. Επειδή εγώ δεν μαγείρεψα που είχα το χέρι το κουλό, κοίτα τώρα τα κουνά και τα δύο, το είδες έτσι. Γι' αυτό και εγώ σήμερα θα σου φτιάξω ένα μπέργκερ. Τώρα θα μου πεις, πάλι μπέργκερ είναι μεγάλο. Ναι, πώς το είπες όμως, γιατί μ' άρεσε το μπέργκερ αυτό ήταν. Είπαμε, είναι ο Δής στη Δυτική Μακεδονία. Και παρακολουθείς τις αισθητικά. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ διαφορετικό μπέργκερ, έχω καιρό που το επεξεργάζομαι. Βασίζεται, να το πω σε εσένα που θα το καταλάβεις, θα το καταλάβει και ο κόσμος, έτσι να το αυτός. Για τον κόσμο είναι η εκπομπή, δεν είναι για μας. Λοιπόν, όχι, απλά η λογική για να μπούμε σε αυτό το, για να ξεκινήσουμε αυτό το μπέργκερ, επειδή είναι και πάρα πολύ γρήγορο, οπότε δεν μας ενδιαφέρει ο χρόνος, είναι ότι εδώ και πολύ καιρό προσπαθούσα να φτιάξω ένα μπέργκερ, ξέρουν όλοι πόσο πολύ μου αρέσουν τα μπέργκερ, το οποίο μπέργκερ πραγματικά να είναι... Μπεργκεράις. Λοιπόν, να είναι ένα μπέργκερ το οποίο να έχει στοιχεία από τη Δυτική Μακεδονία, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να έχει μια παγκοσμιοποίηση στο χαρακτήρα του, όπως συνηθίζεται. Γι' αυτό λοιπόν, έχω φέρει ένα κιμά λίγο διαφορετικό. Είναι μισό κιλό κιμάς σήμερα.
Είναι μοσχάρι και πρόβιο μία φορά περασμένο. Είναι πρόβιο και μοσχάρι. Πρόβιο και μοσχάρι, σωστό. Μία φορά, κατά κύριο λόγο πρόβιο. Έτσι, είναι 400 και 100. Δηλαδή είναι 400 πρόβιο και 100 μοσχαρίσιος. Ναι, γιατί μας χρειάζεται και το... η γεύση του μοσχαριού, λίγο το... Ισορροπή, γιατί αλλιώς το πρόβιο είναι έντονο. Λίγο οι μυρουδιές του πέσω του πρόβιο, έρχεται και έτσι η ισορροπή όλη αυτό ακριβώς. Πιο καλά. Είναι ένα πολύ απλό ζύμωμα, πάρα πολύ απλό ζύμωμα, θα το δούμε. Εμείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία, τρώμε πάρα πολύ πρόβιο. Έτσι, ναι. Το παλιό που λέμε. Και πώς είπαμε τι λέγεται κιόλας, γιατί είναι κοζανίτικη αυτή η ονομασία. Είναι. Α, τι ροείς. Το μπέργκερ, ρε. Πώς λέγαμε, πώς λέγεται. Σου λέω αυτό είναι κοζανίτικη ονομασία. Α, μπράβο, ναι, αλλά. Το πάω. Όχι. Α, το πάντε πεφ. Πάντε πεφ. Ναι, ναι, ναι. Είναι κοζανίτικο αυτό. Εγώ θυμάμαι την Κυριακή που έλεγε κάθε Κυριακή. Παιδί, θα σε κάνω ένα. Πάντε πεφ. Πάντε πεφ, κάτσε καλά. Λοιπόν, ουσιαστικά θα φτιάξουμε ένα. Ένα, εντάξει, όχι, κανονικά λέγεται για το μοσχαρίσιο μπιφτέκι, έτσι. Εντάξει, ναι, ναι. Απλά η λογική είναι ότι εδώ θα αποφύγουμε το πολύ χοντρό μπιφτέκι όπως το γνωρίζουμε. Θα κάνουμε ένα πολύ λεπτό μπιφτέκι. Γιατί μιλάμε για τέτοιο. Ναι, για γιατί μιλάμε για πρόβιο. Θα είναι μέτρια ψημένο, γιατί το όριμο πρόβιο τρώγεται μέτρια ψημένο και είναι και πολύ ελαφταριστό, είναι πολύ ζουμερό. Θα αρχίσουν πάλι. Εντάξει, ναι. Να μας λένε για το πρόβιο το. Παρόλα αυτά είναι, το κάνουμε γιατί. Η γεύση του είναι τόσο πολύ έντονη που ουσιαστικά δεν μπορούμε να το κάνουμε μεγαλύτερο. Αρκεί τόσο λεπτό πιφτέκι για να καλύψει όλο το ψωμάκι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα σοτάρουμε τα κρεμμύδια μας που θέλουμε να βάλουμε μέσα. Απλά πριν ξεκινήσουμε, εγώ λέω να ετοιμάσουμε το λάχανο για να γίνεται. Α, ναι. Γιατί ωραία. Πρέπει. Θα βάλουμε μέσα λάχανο, εμείς βάζουμε λάχανο. Εμείς θα δουλέψουμε λάχανο αρμιά. Το οποίο θα συνοδεύσουμε με barbecue. Θα βάλουμε λίγο μπάρμπεκιου, έτσι. Λίγο μπάρμπεκιου, λίγο μπούκοβο, γλυκό ή καυτερό, τώρα αυτό είναι στη δική σας επιλογή όπως θέλετε. Και θα ρίξουμε και λίγο μέλι και λίγο ζουμί από την αρνιά μέσα. Αυτό θα το κάνουμε από την αρχή για να αφομοιωθούν οι γεύσεις. Τέλεια. Είναι ήδη τουρσί, αλλά να γλυκάνει λίγο, να φύγει πολύ ξύνα, αυτό, η πολύ αλμύρα και να είναι έτοιμο για να το βάλουμε πάνω το. Κάτω από το μπιφτέκι. Κάτω από το μπιφτέκι. Απλά σε αυτή τη φάση να πούμε ότι. Ουσιαστικά εμείς πάμε να πειράξουμε ένα νοτιοκορεάτικο κίμτσι, το οποίο ούτως ή άλλως είναι μια όσμωση, είναι μια γαλακτική ζύμωση και θα το κάνουμε με το δικό μας. Ναι, με το δικό μας τρόπο. Θα είναι κοζανίτικο κίμτσι. Κοζανίτικο κίμτσι. Κίμτσι! Κίμτσι. Όχι, αντί για κίμτσι θα λέμε κίμτσεν. Κίμτσεν, έτσι, κίμτσεν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ετοιμάσουμε το λάχανό μας εδώ πέρα. Για να ζυμώνετε. Ναι. Όπως είναι το λάχανο εδώ πέρα τυλιγμένο, το έχουμε κόψει σε πολύ λεπτές λωρίδες γιατί το θέλουμε. Μακριές, ναι. Όπως είναι η χαρακτηριστική κοπή του λάχανου. Αυτό, εντάξει. Ναι. Και το κίμτσι έτσι κόβεται. Το κίμτσεν. Το κίμτσεν. Κίμτσεν. Κίμτσεν και έφυγε. Θα ρίξουμε μπάρμπεκιο περίπου. Δύο κουταλιές τη σούπα. Δύο κουταλιές. Ναι. Εμείς εδώ θα ρίξουμε μπούκοβο γλυκό. Γιατί ο Γιάννης δεν τα μπορεί τα καυτερά. Εγώ ήθελα να βάλουμε και λίγο καυτερό. Ναι, κανονικά ήθελα όμως και λίγο καυτερό να δώσει λίγο έτσι. Ναι, ένα τάκτο θέλει. Και να σου πω κάτι τώρα που το λες. Μπορεί έτσι λίγο. Δώσουν τα κλεφτά, κοίτα, δεν με βλέπεις. Και κάνω έτσι και βάζω λίγο ταμπάσκο. σωστός. Έτσι. Λοιπόν, θα προσθέσουμε περίπου 2-3 κουταλιές από το. Ουσιαστικά θέλουμε να δημιουργήσουμε μια υγρασία ή ήδη τουρσί. Δηλαδή δεν θέλουμε να το πνίξουμε για να γίνει τουρσί. Δεν θέλει πολύ. Αυτό ακριβώς. Γιατί όταν θα βγάλετε το φύλλο θα καταλάβετε ότι έχει αρκετό. Αρκετή οξύτητα. Όχι αρκετή οξύτητα, συγκρατεί αρκετή άλμη μέσα. Ναι. Οπότε δεν χρειάζεται πολύ. Λοιπόν. Θα προσθέσουμε και λίγο μέλι. Μια κουταλιά, ούτε μια κουταλιά. Δεν θέλουμε πολύ. Ή να βάλουμε πετιμέζι καλύτερα. Εγώ θα έλεγα επειδή έχει την μπαρμπεκιού. Ας βάλουμε το πετιμέζι, γιατί νομίζω θα ταιριάξει πιο ωραία, πιο ομαλά. Θα δώσει λίγο πιο, ναι, πιο φρουτώδες, έτσι. Ναι. Και ξέρεις τι, ενώ στην αρχή η συνταγή, και η δική μου δηλαδή και τη συνταγή όταν την ψηλοσκέφτηκα στην αρχή, τη συνταγή, όντως, η συνταγή. Ναι, όντως είχα βάλει μέλι, όταν μου είπες για το πετιμέζι, το ξανασκέφτηκα εγώ, νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο ομαλό, σωστό. Έτσι. Δεν κάνουμε τίποτα, απλά θα ανακατέψουμε λίγο για να αυτομοιωθούν τα. Και το αφήνουμε στην άκρη να ζυμωθεί για περίπου 1/4-20 λεπτά που θα χρειαστεί η κόλληση. Έτσι ακριβώς, ναι. Θα το κάνετε από την αρχή και θα περιμένετε να γίνει
να αφομοιωθούν οι γεύσεις. Λοιπόν. Θα ρίξουμε όμως, είναι πιο ωραία, να και ρίξουμε και λίγο. Τάκα ελαιόλαδο ακριβώς. Ουσιαστικά όλα τα λιπαρά από την barbecue από θα έρθουν να αφομοιωθούν, θα γίνει ένα σώμα όλο αυτό. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, και το ελαιόλαδο δίνει και άλλα αρώματα, είναι ελληνικό προϊόν, είναι εντάξει. Εντάξει, άλλωστε είπαμε πρέπει. Είναι οδύ στην Δυτική Μακεδονία. Έτσι. Μην μπερδέψετε το οδύ με κάτι άλλο, αλλά οδύ είναι. Και αφού ετοιμάσαμε το λάχανο, θα σοτάρουμε το κρεμμύδι για να ετοιμάσουμε τον κυμά. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, τον κυμά βλέπουμε ότι τον έχουμε πάρα πολύ χοντρά περασμένο. Εμείς τον έχουμε δουλέψει αυτή τη φορά σε μηχανή. Το σωστό δυτικομακεδονίτικο μπέργκερ είναι χοντρά περασμένο. Είναι στο μαχαίρι περασμένο. Στο μαχαίρι, αμπράβο. Λοιπόν. Είναι στο μαχαίρι με το χέρι. Έχουμε ανάψει τη φωτιά. Έχουμε ζεστάνει πάρα πολύ καλά. Καλά το τηγάνι. Παίρνουμε λίγο ελαιόλαδο. Θα δούμε ότι όταν το ρίξουμε το ελαιόλαδο θα κάψει αμέσως. Αυτό θα το καταλάβουμε γιατί το ελαιόλαδο αρχίζει να μαζεύεται στα τυχώματα. Και απλό είναι, ναι. Ρίχνουμε το κυβάκι κρεμμύδι. Εδώ θα ρίξουμε το κυβάκι. Έτσι. Και το κρεμμύδι που έχουμε κομμένο σε φετούλες. Σε φετούλες θα το, θα το καραμελώσουμε. Κρύο καραμέλο. Κρύο καραμέλο. Ναι. Θα βάλουμε λίγο ζάχαρη, λίγο αλάτι και λίγο πετιμέζι και λίγο ξύδι. Θα το ανακατέψουμε και θα το αφήσουμε μαζί με το λάχανο στην άκρη. Λοιπόν, σοτάρουμε καλά. Βλέπουμε ότι παίρνει αμέσως χρώμα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα μαλακώσει πολύ. Θα γίνει όμως περισσότερο crispy. Αυτό, θα είναι πιο crispy. Η λογική, ακριβώς επειδή και η μακεδονίτικη κεφτέδα έχει πολύ έντονη τη γεύση του κρεμμυδιού, δεν θέλουμε να καραμελώσει. Θέλουμε να έχουμε τη γεύση του κρεμμυδιού. Γι' αυτό κάνουμε και κρύο καραμέλο μας στα κρεμμύδια. Το βλέπουμε λοιπόν ότι έχει πάρει χρώμα, ήταν πολύ λίγο. Είδατε, έγινε δηλαδή σχεδόν αμέσως. Πολύ γρήγορα γιατί ήταν αυτό, το τηγάνι δυνατό. Ζεστό πολύ. Μαζί με το λάδι του. Ένα μυστικό της όλης υπόθεσης είναι το εξής. Επειδή όπως είπαμε θέλουμε έντονη τη γεύση του κρεμμυδιού, θα απομακρύνουμε τα χοντρά κομμάτια που θα μας βγάλουν το πικρό από το κάψιμο και θα δουλέψουμε τα μπιφτέκια στο ίδιο τηγάνι. Οπότε θα πάρουμε όλα τα αρώματα ακριβώς με το λάδι που έχει περισσέψει στον κυμά μας. Γιατί δεν θα βάλουμε και παραπάνω λάδι, οπότε θα είναι. Και έτσι θα είναι μπέργκερ και φτέρα. Ακριβώς, μπέργκερ και φτέρα. Λοιπόν, προσθέτουμε αλάτι, αρκετό όπως πάντα. Πάμε να κάνουμε και το κρύο καραμέλο μας στο κρεμμύδι. Προσθέτουμε. Ανακάτεψε στον κυμά, ρε. Οκ. Είπαμε λίγο πετιμέζι. Έτσι, αυτό μου αρέσει που βάζει λίγο. Το ρίξουμε τα γλυκά. Αλάτι, ζάχαρη, λοιπόν. Πάμε να προσθέσουμε και ένα αυγό ανά μισό κιλό κυμά και ένα δεύτερο. Ένα δεύτερο μισό κιλά. Έχει αυγό. Εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι ότι την άλλη φορά στο μοσχαρίσιο μπέργκερ είχαμε δει ότι βάζαμε ένα ανά κιλό. Εδώ βάζουμε δύο ανά μισό κιλό. Γιατί είναι πρόβιος. Πρώτον είναι πρόβιος και δεύτερον είναι αρκετά λιπαρός και η λιπαρότητα θα μας σπάσει το μπιφτέκι. Αυτό δεν θέλουμε να συμβεί, οπότε θα μας σώσει το παιδί. Οπότε θέλουμε να το δέσουμε καλύτερα. Θα προσθέσουμε λίγη μπάρμπικιου. Πολύ λίγη μπάρμπικιου και θα μου δώσεις το κουταλάκι. Ωραία. Λοιπόν. Μην τον ακούτε, όχι πολύ λίγη μπάρμπικιου. Λοιπόν. Άργησαν οι πληρωμές αυτό το μήνα. Άλλες φορές λέει βάλει πολύ, τώρα έβαλε λίγο. Ουσιαστικά ανακατέψαμε τα πάντα και πάμε με πολύ αργές κλασικά κινήσεις. Δεν ταλαιπωρούμε το κυμά. Έτσι. Εντάξει. Αναμειγνύουμε όλα τα υλικά και θα δούμε πάλι όπως και την προηγούμενη φορά. Ότι έχουμε ένα πολύ πολύ υγρό κυμά. Έχουμε ρίξει το πετιμέζι. Ωραία. Θα ρίξουμε και ξύδι, εννοείται. Από κόκκινο κρασί, κλασικά. Για να γίνει η ζύμωση. Έτσι. Ρίξει λίγο ακόμα, έχουμε πετιμέζι μέσα. Δεν είναι. Ας ξυνήσει λίγο παραπάνω, μου αρέσει το ξύδι. Ξέρεις τι όμως είναι και το ξυνοτήρι μετά. Α, να σε δω. Το ξυνοτήρι δεν είναι μιξίδι. Λοιπόν. Και εδώ θα ρίξουμε και ζάχαρη άχνη. Αυτό τώρα έχει να κάνει με τις δικές μου με τα δικά μου τα στραβώματα, τα περίεργα. Στις κρύες ζυμώσεις, εγώ βάζω άχνη. Δεν ξέρω γιατί, έτσι το κάνω. Μ' αρέσει. Βασικά, εντάξει, υπάρχει ένα αυτό το ότι θα λιώσει πιο γρήγορα. Λιώσει πιο γρήγορα. Ναι, αυτό. Στην εστιατορική, τώρα, άμα βιάζεται, φωνάζει ο άλλος απ' έξω να θέλει να τα πάρει. Η ζάχαρη λιώνει πολύ πιο γρήγορα, έτσι. Η άχνη. Μια χαρά. Ανακατεύουμε έτσι και ελαφρά. Λιγοτάκι. Εντάξει, και αλάτι. Ωραία. Και επίσης αφήνουμε
να γίνει η ζύμωση και εδώ, μαζί με το λάχανό μας. Μπορούμε, αν θέλουμε, εμείς δεν θέλουμε, ναι, γιατί είναι γνωστό ότι δεν μας αρέσουν οι πρασινάδες, να βάλουμε λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο. Στην έφερα! Έτσι, έτσι. Γι' αυτό δεν αγόρασα κιόλας. Λοιπόν. Και αφού έχει περάσει. Ναι, δεν έχουμε πει ότι έχουμε βάλει ντοκιμάσιο στο ψυγείο. Το είπαμε από την ώρα που τον ζυμώσαμε. Και αφού έχει περάσει η ώρα του, ναι, θα δούμε ότι έχουμε βάλει ντοκιμά μισή ωρίτσα στο ψυγείο να σφίξει και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε. Να ανάψουμε πολύ χαμηλά τη φωτιά και θα κάνουμε πολύ πολύ λεπτά μπιφτέκια. Για να βγουν μέτρια τα μπιφτέκια μας σε αυτή τη φάση, θα πρέπει να γυρίσουν πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Από την άλλη όμως τα μπιφτέκια είναι μικρά, όπως σας είπα και πριν, είναι, η ποσότητά τους είναι τέτοια που πρέπει να ψηθούν ελάχιστα, να είναι ζουμερά, αλλά είναι πάρα πολύ έντονα στη γεύση. Δεν πρέπει να είναι πολύ, πολύ μεγάλα. Πολύ χοντρά. Πολύ χοντρά, ναι. Μεγάλα, μα θέλω να στα κάνω. Άμα τα γυρίσετε, γράψουμε. Λοιπόν, βάζουμε στο μάτι. Είπαμε το μάτι είναι μέτριο προς δυνατό. Πάρ' το πιο κοντά, άμα θες. Δεν χρειάζεται πηγαίνω έρχεσαι. Το κάνω επίτηδες για να γίνω ψηλός. Λοιπόν, βλέπουμε το ότι το τηγανάκι μας ουσιαστικά δεν έχει έξτρα λάδι. Έχει το λάδι που έμεινε από τα κρεμμύδια και απλά βγάλαμε ό,τι καμένο κρεμμύδι υπήρχε. Έχει μείνει το λάδι με όλη τη γεύση του κρεμμυδιού. Αυτό ακριβώς. Η οποία τώρα όλη θα περάσει στο μπιφτέκι. Και εδώ το ξαναπατάμε το μπιφτεκάκι λίγο. Τέλεια. Δεν τα ταλαιπωρούμε όμως. Θα αφήσουμε να πάρουν ένα ψήσιμο από τη μία μεριά. Αυτό για να ακριβώς μπορέσουμε να τα γυρίσουμε κιόλας. Γιατί αλλιώς θα μας διαλύσει. Η λογική είναι η εξής. Στους κοζανίτικους σκεφτέδες το χαρακτηριστικό είναι το καμένο απ' έξω. Αυτό το τραγανό το καμένο. Εμείς λοιπόν εδώ τώρα τι κάνουμε. Άμα δεν τη ρίξει κάτω και δεν γυρίσει απάνω. Εμείς λοιπόν εδώ τώρα τι κάνουμε. Δίνουμε αυτή την αίσθηση εξωτερικά. Εσωτερικά το κρατάμε μέτριο. Εσύ μην κοιτάς στραβά. Το δικό σου θα είναι καλό ψημένο. Εσύ κοιτάς στραβά. Κουριάρτ. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα μπιφτέκια έχουν αρχίσει και παίρνουν. Γυρίσαμε τη φωτιά στο δυνατό. Και θα δούμε το εξής. Το γκρίζο μόλις αρχίσει να φτάνει μέχρι τη μέση είναι έτοιμο να γυρίσει. Είναι ευαίσθητο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς θα το γυρίσουμε. Το πιάνουμε από πάνω και το γυρνάμε. Αυτό, τέλος. Λίγο ακόμα θα ήταν σαν την κυφτέτα της γιαγιάς. Κι όμως απ' έξω θα έχει αυτή την τραγανή. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Ναι. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να το γυρίσουμε όπως είπαμε στις αρχές. Και επίσης είναι εν αντιθέσει με τα μπιφτέκια που φτιάξαμε την προηγούμενη φορά τα μοσχαρίσια. Εδώ δεν φοβόμαστε να το πιέσουμε, γιατί ούτως ή άλλως θα είναι ζουμερό. Το είδαμε και από το κοιμά πριν. Είναι πολύ ζουμερό. Γι' αυτό πολύ το αφήσαμε και στο ψυγείο για να σφίξει, να μαζέψει λίγο τα υγρά. Εδώ λοιπόν θα δούμε τρία διαφορετικά μπιφτέκια, τρία διαφορετικά ψησίματα, επίτηδες. Εδώ θα δούμε ένα rare to medium το δικό μου. Όσοι σας πούν ότι δεν τρώγεται το πρόβιο άψητο, δεν ξέρω. Το πρόβιο τρώγεται από μέτριο και πάνω μια χαρά και είναι μαλακό, ζουμερό, τέλειο. Ή ίσως είναι η δικαιολογία αυτών που δεν ξέρουν να ψήνουν. Συμφωνείω εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα μέτριο για το Στέλιο. Και ένα από την αΐς καρδιάς για το Βαλάντια. Και ένα καλοψημένο θα δούμε ότι εδώ η διαφορά στο καλοψημένο, όταν το πάμε για καλοψημένο, είναι ότι έχει γκριζίσει μεν, αν το δούμε, αλλά ουσιαστικά έχει αρχίσει να πιάνει αυτή την κρούστα γύρω-γύρω από το λιπαρό του μπιφτεκιού. Θα συμπληρώσουμε με ένα πολύ ωραίο κρεμόδες του λουμίσιο. Τα μπιφτέκια πρέπει να βγουν. Σταμάτα αμέσως. Τα δικά μου μπιφτέκια δεν παραψήνονται ποτέ. Ναι. Είναι που θα είναι τρία διαφορετικά ψησίματα. Εντάξει, έτσι να έχουμε να λέμε. Δηλαδή, ένα θα είναι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν. Βάζουμε λοιπόν από μία κουταλίτσα του λουμίσιο ουσιαστικά. Χαμήλωσε τη φωτιά όμως τώρα. Κάτσε, γιατί. Ωραία, χαμήλωσε εσύ καλό κακό που σε λέω. Έχουμε βγάλει λοιπόν το rare. Θα βγάλουμε το medium. Λίγο παραπάνω του βαλάντι. Βγάζουμε το medium για το στέλιο. Τέλεια. Και συνεχίζουμε το βαλάντι. Τώρα, όσο θέλουμε να πάρει εσωτερικά, πάλι χαμηλώνουμε τη φωτιά και
και συνεχίζουμε. Λοιπόν, για να πιάσετε εκείνο, όσο χρόνο θέλετε να πάτε στον αίσθηση καρδιά και να γυρίσετε, το μπιφτάκι θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι το πουλουμίσιο έχει αρχίσει και λιώνει ελαφρώς. Προσθέτουμε ελάχιστη ρίγανη, του πάει. Του πάει. Ναι, ναι. Ελάχιστη όμως. Τέλεια. Λοιπόν, και ας βγάλουμε και το βαλάντι για να μην φάει κάρβουνο. Και στο ίδιο τηγάνι θα κόψουμε φετούλες στη ντομάτα. Και απλά θα την ψήσουμε δεξιά-αριστερά. Ναι, με λίγο ελαιόλαδο έτσι για να πάρει. Ναι, 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 συμφωνώ, συμφωνώ. Θα τις κόψουμε ολόκληρες. Ωραία. Για να είναι έτσι μεγαλούτσικες. Mm-hmm. Περίπου λιγότερο βέβαια από ένα εκατοστό. Ε, άλλο, πάρε τρεις, πάρε, πάρε. Λοιπόν, επειδή το τηγάνι μας είναι ήδη ζεστό, απλά προσθέσαμε λίγο ελαιόλαδο, βάζουμε την ντομάτα και την αφήνουμε. Επίσης θα πάρει τη γεύση. Ακριβώς. Από τα κρεμμύδια, από το κιμά, τώρα εκεί μέσα στο τηγάνι γίνεται ο χαμός με τις γεύσεις. Ούτως ή άλλως αυτό θα γίνει. Μην το παίρνεις αυτό, ας ανοίξουμε και τα ψωμάκια, νομίζω ότι είναι η ώρα να στήσουμε. Πάμε λοιπόν. Θα κόψουμε και τα ψωμάκια μας. Να ετοιμάσουμε λοιπόν τις βάσεις μας. Το ψωμάκι είναι καθαρά δυτικό μακεδονίτικο. Εννοείται. Ε? Τυπικό μπριός δυτικό μακεδονίτικο. Πάμε να χρησιμοποιήσουμε μια πολύ ωραία, εμείς τη λέμε μεσογειακή μεταξύ μας. Είναι η μουστάρδα με την ελιά, με την ντομάτα. Πάστα ελιάς καλαμών. Στην ουσία πατέ είναι, γιατί δεν είναι απλώς πάστα, την επεξεργαζόμαστε εδώ πέρα. Mm-hmm. Εντάξει, το κάνουμε πατέ, με ρίγανη, με βασιλικό, ελαιόλαδο και... Το ξέχασες. Ντομάτα ελιάς. Α, ντομάτα ελιάς. Ντομάτα ελιάς. Ω, είναι καινούριο προϊόν. Αυτά είναι κάτι δέντρα που τα φέρνουμε από την Κίνα. Θα ζει με τον COVID. Λοιπόν. Θα προσθέσουμε, θα λείψουμε την... Έτσι. Μουστάρδα μας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα βάλουμε από κάτω το λάχανο. Το λάχανο. Τσιμπιδούλα. Τσιμπιδούλα. Ου. Για να απορροφήσει και το ψωμί, ας πούμε, τις γεύσεις που έχει έτσι τώρα το λάχανο. Με την barbecue. Με το ελαιόλαδο που έχουμε ρίξει. Και επειδή έχουμε και από πάνω το τουλουμίσιο στο μπιφτέκι, οπότε πάνω η πλευρά θα μείνει καινή. Το ψωμάκι θα έχει, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, αφού έχουμε βάλει το λάχανο μέσα, ωραία, ας βάλουμε και την ντομάτα από κάτω. Γιατί είπαμε ότι άλλος από πάνω θα πάρει τα υγρά, το λουλουμίσιο, το ψωμάκι μας. Βέβαια τώρα αυτό το μέγεθος εγώ το βλέπω, ας πούμε, σαν πρωινό. Αυτό το μέγεθος έχει επιλεχθεί επίτηδες. Θεωρώ ότι είναι το κατάλληλο μέγεθος για να φας ένα τέτοιο μπέργκερ. Η αλήθεια είναι ότι είναι... Δεν μου λες τώρα αυτό το οποίο ο Γιάννης. Κατάλληλο μέγεθος για να φάει. Η αλήθεια μήπως είναι... εννοούσε και τα τρία το ένα πάνω στο άλλο. Η αλήθεια είναι ότι είναι μπόλικο. Είναι λιπαρό, κοίταξε, είναι έντονο. Το παραδοσιακό, το δυτικό μακεδονίτικο, έτσι. Έτσι, έτσι. Οι Αμερικανιές είναι τα τέτοια. Σωστός, σωστός. Θα βάλουμε και... κρεμμυδάκι. Το κρεμμυδάκι μας εδώ που έχει κάνει ωραία τη ζύμωση. Έχει μαλακώσει, είναι τόσο όσο. Έχει πάρει αυτή τη γεύση που πρέπει. Τέλεια. Άψογο. Λοιπόν. Κλείνουμε, καπακώνουμε και είμαστε έτοιμοι. Και για να τελειώσουμε, αυτά είναι Αμερικανιές. Του καθεαυτού, ρε παιδί μου, όχι. Εδώ συνοδεύουμε το μπέργκερ του παπά. Έτσι. Μάξε γι' αυτό. Λοιπόν, είμαστε εύκολο, έτοιμοι. Πολύ γρήγορο, με πολύ ωραίο κοιμά, διαφορετικό και πολύ ωραίο. Εντάξει, το πρόβειο όπως και να το κάνουμε τώρα. Μάξε. Πολύ γευστικό, σας το εγγυώμαι αυτό. Πολύ ωραία την ξινάδα, ας πούμε, που τη δίνουμε με το λάχανο την αρμιά. Γλυκόξινο στην ουσία, γιατί έχουμε βάλει και την μπάρμπικιο. Ακριβώς. Έχουμε όλα ακριβώς τα στοιχεία ενός μπάρμπικιο. Ένας μπέργκερ. Ένας μπέργκερ. Να είστε καλά και ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο με άκρος εορταστική αποκριάτικη εκπομπή, με αγαπημένους συνεργάτες, πλούσια θέματα και πάρα πολλά δώρα. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Μέχρι τότε να μου είστε όλοι καλά, έχετε την αγάπη μας και τα φιλιά μου.